και κύριοι, καλώς ήρθατε στο πιο ανατρεπτικό, στο πιο διαδραστικό παιχνίδι της ελληνικής τηλεόρασης. Καλώς ήρθατε στο Super Bowl! Πάμε να παίξουμε! Δεν άκουσα! Είστε έτοιμοι για Super Bowl! Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε με ένα θερμό χειροκρότημα τον Κώστα Μαρτάκη! Έλα, μ' αρέσει, καλό! Καλησπέρα σας, φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στο Super Bowl! Εδώ είμαστε κάθε Σάββατο στις 5:30 στο Ε, μέσα από τη συχνότητα του Ε, παιδιά! Είμαστε καλά, είμαστε έτοιμοι! Παιδιά, τι πέσαμε, τι έγινε! Θα γίνει χαμός! Λοιπόν, εδώ ξέρετε τους κανόνες πια, αλλά θα σας πω άλλη μια φορά. Τρεις παίκτες καλούνται να περάσουν από ορισμένες απίθανες δοκιμασίες για να μπουν στο μεγάλο τελικό και να διεκδικήσουν το ποσό των 2.000 ευρώ! Αλλά το Super Bowl, φίλες και φίλοι, δεν δίνει μόνο 2.000 ευρώ εδώ στον νικητή μας, δίνει και σε εσάς από το σπίτι. Πάρτε το κινητό σας, σας πω ότι η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή και εσείς που μας βλέπετε από το σπίτι και εσείς κερδίζετε πολύ εύκολα ένα iPhone 6, παρακαλώ. Και η διαδικασία είναι η εξής. Στείλε SMS ε στο 54991, απάντησε σωστά σε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορείς και αυτός που θα δώσει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις κερδίζει ένα ολοκένουργιο iPhone 6! Χαμός! Έχουμε πάρα πολλά πράγματα να πούμε και πολλά πράγματα να κάνουμε, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Πάμε λοιπόν σε αυτό το σημείο να γνωρίσουμε τους παίκτες μας για απόψε! Καλησπέρα! Είστε καλά, παιδιά! Μια χαρά! Όλα καλά, έτοιμοι για όλα! Έτοιμοι. Πάμε λοιπόν, ο πρώτος παίκτης για απόψε είναι ο Γιάννης. Γεια σου, Γιάννη, καλώς ήρθες! Με τι ασχολείσαι, Γιάννη? Είμαι μαθηματικός. Μαθηματικός? Μέχρι την Δευτέρα, μέχρι την Τρίτη ηλικία ήμουν πάρα πολύ καλός στα μαθηματικά. Μετά. Αρχίσαν οι κοπάνες. Εντάξει. Τίποτα. Τι να κάνω. Τι να κάνω, εντάξει. Με απορρόψε μετά λίγο το μπάσκετ, μετά λίγο πιο πολύ το τραγούδι. Εντάξει, έχουμε άλλα, δεν πειράζει. Ο καθένας το είδος του. Καλή επιτυχία σου, εύχομαι. Ευχαριστώ πολύ. Έχουμε και ένα κορίτσι ανάμεσα στα δύο αγόρια που είναι η Μέρι. Μέρι. Καλώς ήρθες, Μέρι. Τη Μέρι μου επιτρέπετε να δώσω και ένα φιλί, έτσι. Έτσι είναι το μόνο κορίτσι εδώ. Γεια σου, Μέρι. Έτσι λίγο τόσα αγόρια εδώ, να έχουμε και ένα κόρι να βλέπουμε. Με τι ασχολείσαι, Μέρι? Εγώ είμαι στρατιωτικός. Στρατιωτικός? Ναι, είμαι στο πολεμικό ναυτικό. Με αγχώνεις. Μη μου πεις κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Βασικά αυτό κράτα το έξι για μένα, κράτα το για το Mr. Buzz. Ναι, ναι. Όταν σου λέει τα περίεργα του, ρίπες του, πάρε 5. Ναι, ναι. Είσαι στρατιωτικός, εννοείς... Είμαι στο πολεμικό ναυτικό αξιωματικός. Ναι. Θέλω να το θυμάσαι αυτό. Για να ξέρουμε, δεν γίνεται δηλαδή. Θα ψαρώσει κανένας, αν είναι να ψαρώσει να φέρω. Καλά. Σήμερα βλέπω Mr. Buzz. Κάτσε, με συγχωρείτε, τι να της πω. Άρχισε να λέει ανάπαυση προσοχή και τέτοια. Δεν φοβάμαι, σκιάζομαι, δεν. Εσύ που μου έκανες και επιτυχία. Μιλέρι μας, καλή επιτυχία. Τρίτος παίκτης για απόψε είναι ο Νίκος. Νίκος, γεια σου ρε Νίκο. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Είσαι καλά? Για χαρούλα. Έτοιμος? Είναι δυνατά, θα πάμε. Πώς αισθάνεστε, παιδιά, που έχετε ανάμεσά σας? Ψάρακλες. Μία γυναίκα στρατιωτικό. Εγώ την έχω κάθε μέρα. Α, την έχεις κάθε μέρα. Τι είναι? Τι είσαι, μόνιμος στο στρατό? Η γυναίκα σου. Άμα, να έχετε έρθει ντουέτο. Ναι. Τέλεια. Εσύ δεν είσαι ο κουμπάρος? Όχι, εγώ είμαι γνωστός. Είσαι γνωστός. Συμμαθητές από παλιά. Ήρθατε family, ρε παιδί μου. Άρα σημαίνει ότι όποιος κερδίσει από εσάς τους δύο, το
μοιράζεται το ποσό. Βλέπω διαζύγιο στο τέλος του παιχνιδιού. Θέλω να μην παρεξηγηθείς αν πετάξω τούρτα στη γυναίκα σου, βέβαια, που δεν μασάει, νομίζω θα μου τη στείλει πίσω. Καλό θα το κάνεις, καλό. Με τι ασχολείσαι, δεν μας είπες. Είμαι εκπαιδευτής οδηγών. Εκπαιδευτής οδηγών. Εκπαιδευτής οδηγών. Μάλιστα. Εγώ είμαι πολύ καλός οδηγός. Όλοι καλοί είμαστε. Όλοι καλοί είμαστε, ναι, οι άλλοι δεν είναι συνήθως καλοί. Έτσι. Οι άλλοι συνήθως φταίνε. Τέλος πάντων, καλή επιτυχία σας εύχομαι, παιδιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ήρθατε στο Super Bad. Εδώ να τα ζήσετε και να τα δείτε όλα. Λοιπόν, πάω κοντά τους, γιατί θέλω να σας πω ότι και σε εσάς ισχύει το ίδιο. Δεν θα παίξετε με τα δικά σας ονόματα. Θα παίξετε με nickname, κοινό ψευδώνυμα. Θα δούμε μια κάρτα στον καθένα ξεχωριστά με 4 nickname και θα διαλέξετε όποιος πιστεύετε ότι είναι καλύτερο για εσάς. Απλά προσέχτε, γιατί με αυτό θα σας καλώ σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Εντάξει. Ωραία. Δεν μπορώ, με σερδοτικό, με αγχώνει, με δεν μπορώ καθόλου. Παναγία μου, Παναγία μου. Και εγώ ναυτικό έκανα. Το ξέρεις, ε! Παραμεθόριο στην Αθήνα. Σταμάτα εσύ. Εσύ που έκανες, τι έκανες? Εγώ δεν πήγα καθόλου, βαριόμουν, άσχερε. Εσύ ευτυχώς που είσαι καρτούν, αλλά τέλος πάντων. Πάμε να δούμε τα πρώτα nickname για το πρώτο μας παίκτη. Bob Hipster Καμάκι Βεζούβιος. Πατάω κουμπί. Όχι, ποιο θέλεις, μας λες. Θα πάρω το καμάκι. Καμάκι! Πάρε πέντε! Γιατί μ' αρέσει το ψάρεμα. Φυλακή έχεις. Μ' αρέσει το ψάρεμα γι' αυτό. Α, το πάει, παιδιά. Πονηρά μυαλά αμέσως όλοι μας. Ψαρεύεις? Όχι. Αλλά μ' αρέσει. Αλλά θα ήθελες κάποια στιγμή να μεγαλώσεις πολύ, έτσι να πάρεις τη γυναίκα σου, να βγείτε στη σύνταξη, να πάτε να ψαρέψεις όλη μέρα. Τσιπούρες, ξέρω εγώ. Η γυναίκα σου δεν ξέρω αν θέλει να ψαρέψει αυτή η ιδέα πάρα πολύ. Θα γίνει εδώ πόλεμος, εντάξει. Πού να φτάσουμε σε ένα γύρο που έχω στο νου μου. Βλέπω να σε στέλνει σκηνάκια το βράδυ. Μίλες πολλά, μίλες πολλά. Έχουμε λοιπόν πρώτος παίκτης στο καμάκι, παρακαλώ. Πάμε να δούμε. Πω τον απειλή. Πάμε να δούμε και για τη Μέρη τα ψευδόνυμα. Επιθώς αναφέρω τα ψευδόνυμα είναι τα εξής. Λατέρνα, Κάντι, Λόλα, Καλικάτζαρος. Λόλα. Λόλα! Το... Εντάξει, να μου πεις τι είναι, Λατέρνα ή Καλικάτζη. Ή Καλικάτζαρο, όχι. Αλλά το Λόλα το διάλεξες. Είναι έτσι. Για να τον εκδικηθείς λίγο. Όχι, πήρε το καμάκι. Είναι έπιχο και σκέφτομαι να κάνω καριέρα. Να τα. Έχουμε και τη Λόλα λοιπόν, παιδιά, μαζί μας. Η ίδια διαδικασία και για τον τρίτο μας παίκτη, παρακαλώ. Godzilla. Μας τον έδινε στο στρατό. Ζήκος, Σαλιάρης, Ποκοπίκο. Ποκοπίκο. Ζήκος. Ζήκος. Μάλιστα. Ο Μπακαλόγατος, ο Ζήκος. Θέλω να σου πω ότι φαντάζομαι είναι αγαπημένη ταινία, γι' αυτό το διάλεξες. Ναι, αγαπάμε. Εμένα είναι αγαπημένη ελληνική ταινία. Πεθαίνω με το Ζήκο. Πεθαίνω. Δηλαδή, οι ατάκες που έχει αυτή η ταινία, όταν δεν είμαι και καλά ψυχολογικά, θα το βάλω αυτή την ταινία, θα βάλω αυτή την ταινία και θα μου φύγουν όλα. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι κοντά μας απόψε είναι το καμάκι, η Λόλα και ο Ζήκος. Καλή επιτυχία και στους τρεις. Ευχαριστούμε. Εύχομαι, ξέρεις, να μην σας βάλει το κορίτσι στα γυαλιά επειδή είναι και στρατιωτικός και να μην επιβεβαιώσουμε τον κανόνα που λένε ότι οι γυναίκες στρατιωτικοί είναι αυταρχικές και επιθετικές και όλα αυτά. Αν και δεν την βλέπω, εγώ την βλέπω πολύ γλυκιά. Θα κεράσουμε τούρτες. Μην της λέτε τέτοια, θα αγριέψει, παιδιά. Προς το παρόν είναι γλυκιά. Μην την αγριέψετε. Πάμε λοιπόν, πρώτος γύρος, παιδιά, πάμε να παίξουμε, έτσι. Μάζεψε βαθμούς. Πρώτος γύρος, παιδιά, είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Σας δίνουμε 6 ερωτήσεις. Κάνει ο Mr. Buzz 6 ερωτήσεις και καλείστε να απαντήσετε και στις 6 σωστά, άμα μπορείτε. Για να μαζέψετε βαθμούς, γιατί θα τους χρειαστούμε κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού μας μετά. Ξέρετε, σίγουρα εδώ πέρα που μας βλέπετε. Mr. Buzz, θέλω τους κανόνες παρακαλώ, όμως για να σε δούμε και από κοντά. Σε κάθε ερώτηση απαντάνε όλοι οι παίκτες, αρκεί να είναι εντός χρόνου.
Έχουν στη διάθεσή τους 15 δευτερόλεπτα για να επιλέξουν μία από τις 4 προτινόμενες απαντήσεις. Σε κάθε σωστή απάντηση, ο παίκτης κερδίζει 250 βαθμούς. Νίκητης του γύρου είναι όποιος δώσει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις. Πάρα πολύ ωραία. Εύκολο, παιδιά. Εντάξει, είναι πολύ εύκολο, αλήθεια. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να παίξουμε. Θέλετε να παίξουμε, πάμε να παίξουμε! Είμαστε έτοιμοι λοιπόν. Avanti, Mr. Buzz. Πρώτη ερώτηση, παρακαλώ. Η Θησαίος, η κεντρική λεωφόρος Καλλιθέας, έχει μετονομαστεί σε Α. Ελευθερίου Βενιζέλου, Β. Τσόρτσιλ, Γ. Παναγή Τσαλδάρη ή Δ. Κωνσταντίνου Καραμαλή. Πατήσατε, παιδιά, τα κουμπιά. Θα πατήσαν τα κουμπιά. Και σωστή απάντηση είναι το Α. Ελευθερίου Βενιζέλου. Και έχετε απαντήσει όλοι σωστά, παιδιά. Μπράβο. Εντάξει, εύκολο. Πού μένετε, άμα επιτρέπετε. Ορίστε. Πού μένετε. Αμπελόκηπους. Αμπελόκηπους και... Γλυφάδα. Γλυφάδα. Α, εντάξει. Κοντά, δηλαδή, ξέρετε. Εντάξει. Επόμενη ερώτηση, πάμε. Ποια είναι η επίσημη γλώσσα της Βραζιλίας. Α. Αγγλικά. Β. Γαλλικά. Γ. Ιταλικά. Δ. Πορτογαλικά. Απαντήσαν οι παίκτες μας και η σωστή απάντηση είναι το Δέλτα Πορτογαλικά. Και 2-2 σερί, όλοι σωστά. Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Τρίτη ερώτηση. Πόσοι μουσικοί εκτελούν ένα κουιντέτο. Α2, Β3, Γ4 ή Δ5. Δουέτο. Έλα και ο Ζήκος. Έλα, Ζήκο. Σωστή απάντηση είναι... το Δέλτα 5. Να το πρώτο λάθος. Και το πρώτο λάθος το έχει μόνο ο Ζήκος. Άρα έχουν απαντήσει σωστά η Λόλα και το Καμάκι. Μπράβο, Ζήκο. Κάνει σαν πέντε, έτσι για να μην βαριόμαστε. Σωστό, σωστό, μου αρέσει. Πάμε, επόμενη ερώτηση, τέταρτη. Πόσα δευτερόλεπτα διαρκεί η επίθεση κάθε ομάδα στο πόλο. Α24, Β26, Γ30 ή Δ40. Η Λόλα μόνο έχει απαντήσει προς το παρόν. Τελειώνει ο χρόνος. Θέλουμε απάντηση. Συντή. Απαντήσαν όλοι και η σωστή απάντηση είναι... Είναι το 30 ή 26. Γ30. Καμάκι και Λόλα σωστά, Ζήκος πάλι λάθος. Εντάξει, μην το κάνεις αυτό όπως τώρα, δηλαδή εντάξει. Το ατρόγινο κάτι κάνει, έτσι, να τους ψάξουμε. Έχουν 3-3. 4-4 μόλις. 4-4. Δεν ξεβαρεθήκαμε τώρα. Δεν διά τώρα πάντα σωστά, Ζήκο. Πάμε, πάμε. Πάμε, πέμπτη ερώτηση. Αρκετά σωστά, παιδιά. Ζήκο, ετοιμάσου, είναι για σένα. Πού βρίσκεται το μνημείο της αψίδας του Θριάμβου. Α. Στη Ρώμη. Β. Βερολίνο. Γ. Παρίσι ή Δ. Πράγα. Έλα, παιδιά. Κατάκια. Εύκολο. Εύκολο είναι. Οχ. Λάθος. Οχ. Σωστή απάντηση είναι Γάμα Παρίσι. Σωστά έχει απαντήσει μόνο το Καμάκι. Λόλα. Λόλα, μπορείς να τον εκβιάσεις, να τον βάλεις φυλακή που δεν σε έχει πάει ακόμα στο Παρίσι για να σου δείξει που είναι η αψίδα του Θριάμβου. Εκείνος γιατί το ξέρει. Δεν ξέρω. Η Λόλα τι απάντησε. Η Λόλα απάντησε νομίζω το Α. Ναι, το Α. Ρώμη. Ρώμη ήταν το Α. Και ο Ζήκος. Και ο Ζήκος το κόκκινο, το δέντρο. Εσύ θα πάτε σε Ελλάδα, σε κόβω. Ντροπή τους παίχτες, ντροπή. Με ντρέπομαι, αλλά αλήθεια. Πάμε, έκτη και τελευταία ερώτηση. Ζήκο, τα δυνατά σου, παρακαλώ, έχεις μείνει πίσω. Πιο πίσω δεν πάει. Ζήκο, σε πιστεύω, μπορείς να απαντήσεις λάθος και σε αυτή. Ποιο είναι το παρατσούκλι του Νίκου Γκάλη. Α. Γκάνγκστερ. Β. Νονός. Γ. Πιστολέρο. Ή Δ. Καρχαρίας. Εύκολο, παιδιά, εύκολο. Εύκολο είναι αυτό, Λόλα. Λόλα, κοντά ήσουνα, Λόλα, κοντά ήσουνα. Κοντά. Σωστή απάντηση είναι το Α. Γκάνγκστερ, βέβαια. Ο Νίκος Γκάνγκστερ.
πάλι. Και σωστάκι απαντήσει πάλι μόνο το καμάκι. Καμάκι 6 στα 6. Η Λόλα απάντησε 4 στα 6. 4 στα 6, ναι. Ναι, και ο Ζήκος απάντησε... Έχω συγκλονιστεί με το κόκκινο κουστούμι. 2 στα 6. Α, εντάξει. Λοιπόν, παιδιά, εγώ λέω σε αυτό το σημείο να πάμε να δούμε πώς έχει διαμορφωθεί η βαθμολογία και θα ξέρουμε πώς έχει πάει. Για πάμε να δούμε την κάρτα όμως. Καλά, καλά. Στα τάρταρα, στην τρίτη θέση είναι ο Ζήκος με 500 βαθμούς. Μπράβο, Ζήκο. Στη δεύτερη θέση είναι η αξιωματικός Λόλα. Και στην κορυφή, εκεί ψηλά, με 1500, είναι το καμάκι! Θέλω πόδια. Φύγε, φύγε, φύγε. Λοιπόν, παιδιά, σε αυτό το σημείο, όχι για το καμάκι, γιατί θα φάω ξύλο τη Λόλα, για το Ζήκο μας, του έχω μια έκπληξη. Θα ήθελα να έρθει κοντά μου το κορίτσι μου, το κορίτσι μου, η Ανούλα μου. Το κορίτσι φωτιά, το κορίτσι κόλαση με το κόκκινο. Κορίτσι μου. Δεν θέλω, Κάτι νέα από κάτω, κατάλαβες. Μου έλειψες, ξέρεις. Και εμένα μου έλειψες, κορίτσι μου. Κορίτσι μου, είσαι καλά, όλα καλά. Πώς βλέπεις τα παιδιά μας εδώ. Το καμάκι, άστονε, μην κάνεις καμάκι στο καμάκι. Τη Λόλα, προφανώς όχι. Πάμε γερά, Λόλα. Πάμε γερά, Λόλα. Πάμε, άλλη γυναική, αλληλεγγύη, παιδιά. Κανονίστε τότε. Και εσείς κάτι αντρική αλληλεγγύη. Είναι παντρεμένος το παιδί, δεν είναι. Λοιπόν, έχουμε μια βόμβα εδώ, Μια ερώτηση βόμβα για τις παίκτες μας. Πω, μετά τις διαφημίσεις, παιδιά. Θα γίνει χαμός. Πριν όμως πάμε στις διαφημίσεις με αυτή την υπέροχη βόμβα, θέλω να σας πω. Ας την κρύψω την βόμβα όμως, γιατί. Και σήμερα κοντά μας είναι ο όμιλος ιατρικής αισθητικής φιγούρα, φιγούρα body και φιγούρα κλίνικα, όπου και σήμερα υπόσχεται σε όλους εμάς να μας φέρει κοντά, πιο κοντά στο όνειρο ολονών μας. Το καλοκαίρι έρχεται να μεταμορφώσει το σώμα μας και το πνεύμα μας. Και εσωτερικά και εξωτερικά. Και δεν είναι μόνο για άντρες, δεν είναι μόνο για γυναίκες, είναι και για άντρες, παιδιά. Λοιπόν, με αυτή τη βόμβα θα πάμε στις διαφημίσεις, γιατί μετά τις διαφημίσεις το πλατό μας και τα πρόσωπάκια σας, συγγνώμη Λόλα, θα γίνουνε μαύρα. Διαφημίσεις! Super Buzz! Και σήμερα κοντά μας είναι τα κέντρα ιατρικής αισθητικής φιγούρα, φιγούρα body και φιγούρα κλίνικα, που παιδιά μεταμορφώνει το σώμα μας και την υγεία μας και εσωτερικά και εξωτερικά, μας προσφέρει τα πάντα και είναι και για γυναίκες και για άντρες προφανώς. Επισκεφτείτε το και θα καταλάβετε, παιδιά. Σας το λέω, εμπιστευτείτε πώς δεν γίνεται αλλιώς. Έτσι. Έχουμε τους παίκτες μας έτοιμους. Η αξιωματικός φορά και η γαλότσα, Έχει έρθει. Δεν πιστεύω να έχεις φέρει τίποτα όπλα, τίποτα σπαθιά εδώ τέτοια. Όχι, μαζί μου δεν κυκλοφορώ. Στο σπίτι τι γίνεται. Εντάξει. Έχουμε κάποια θέματα. Ξυπνάμε με παραγγέλματα. Με ξυπνάει το πρωί με εμβατήρια και τα λοιπά. Και ο μικρός, και ο μικρός μαζί. Κατεβάζεται και δεύτερα. Καθημερινά. Διαβολοβδομάδα και έτσι. Υποχρεωτικά. Πόσα, αν επιτρέπετε τώρα, απλά δεν μου έχει ξανατύχει να είναι ένα ζευγάρι εδώ. Πόσα χρόνια είστε παντρεμένοι. Ναι, παντρευτήκαμε πρόσφατα, αλλά έχουμε κάνει και πολιτικό γιατί ήμουν έγκυος. Τώρα είμαι στο δεύτερο. Έγκυος στο δεύτερο. Είσαι έγκυος στο δεύτερο. Να με πω. Ένα χειροκρότημα, παιδιά. Αυτό
τώρα είναι αλήθεια ή μου το έπαιρνε για να μην σου πετάξω τούρτα. Όχι, είναι αλήθεια, αλλά αυτό μπορεί να το έχει υπόψη σου για την τούρτα. Εντάξει, αν το έχω υπόψη, δεν θα σε προσέχουμε. Αν ήταν στον άντρα σου, μην ανησυχείς. Ναι. Δέχομαι. Λοιπόν, παιδιά, όπως σας είπα και πριν διαφημίσει, εδώ είμαστε. Νάτα, οι βόμβες μας. Θα γίνει χαμός. Δεύτερος γύρος. Σε ποιον θα σκάσει η βόμβα? Είναι ένας γύρος που λατρεύω. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Θέλει ταχύτητα. Γιατί ναι, ναι. Και εγώ αν πέταγα βόμβες στους άλλους. Δεν τις πετάω εγώ. Εσείς τις έχετε και σας κάνει τα πρόσωπά σας, Θεό. Απαντάτε γρήγορα. Η διαδικασία είναι, ας πούμε ότι ξεκινάμε με σένα τη βόμβα. Τη δίνεις δίπλα. Εσύ τη δίνεις δίπλα και ο τελευταίος τον πρώτο. Αλλά σε αυτό το σημείο θέλω να μας πει ο Mr. Bar τους κανόνες. Για αρχικά, για αρχή, να δούμε πώς παίζεται. Πάμε. Ο τελευταίος του προηγούμενου γύρου έχει τη βόμβα στα χέρια του και επιλέγει την κατηγορία των ερωτήσεων. Κάθε παίκτης έχει δύο ζωές. Με κάθε βόμβα που σκάει στα χέρια του χάνει μία ζωή. Στις δύο αποχωρεί από το γύρο. Για να απαλλαγεί ο παίκτης από τη βόμβα και να τη δώσει στον αντίπαλο, πρέπει να απαντήσει σωστά στην ερώτηση. Αν απαντήσει λάθος, εξακολουθεί να κρατάει τη βόμβα στα χέρια του, η οποία έτσι κι αλλιώς σκάει ανά 15 δευτερόλεπτα. Ο τελευταίος που μένει είναι ο νικητής του γύρου και κερδίζει 1000 βαθμούς. Προσοχή! Εάν συμπαθήσω κάποιον από εσάς, εάν, η βόμβα δεν θα σκάσει στα μουτράκια του, αλλά θα χάσει κανονικά τη ζωή. Πάρα πολύ ωραία! Καταλάβατε, παιδιά! Πολύ απλά τα πράγματα. Θέλω να σας πω ότι τη βόμβα φοράτε γυαλιά για αυτό το λόγο, για να μην μπει στα μάτια σας. Τη βόμβα δεν την έχετε χαμηλά, γιατί θα μπει στα μάτια και θα μπει και στη μύτη και παντού. Θα την έχετε εδώ ευθεία. Να σας κοιτάει για να έρθει στο πρόσωπο, αλλά να μην μπει στα μάτια σας. Τη μύτη δεν μπαίνει. Αλλά θέλω να πάμε να δούμε τη γενική βαθμολογία, να δω ποιος θα διαλέξει κατηγορία. Γιατί θα διαλέξει ένας από εσάς κατηγορία ο τελευταίος. Που θα είναι οι ερωτήσεις που θα παίξουμε. Ο Ζήκος, παρακαλώ. Ζήκο, είσαι έτοιμος? Σύστημα που λέγαμε. Να δούμε παρακαλώ την κάρτα με τις κατηγορίες. Αθλητικά, ποιος είπε τη φράση κινηματογράφος πρωτεύουσες? Πάμε αθλητικά. Αθλητικά, ε. Αθλητικά για να πετάξετε έξω την Λόλα, ε. Λοιπόν, έχουμε αθλητικά. Εγώ παίρνω τη βόμβα. Θα ξεκινήσουμε και από σένα τη βόμβα. Δεν θα πω Λόλα να μία βόμβα, θα πω Ζήκο να μία βόμβα. Μετράω αντίστροφα και ξεκινάει ο καταιγισμός ερωτήσεων από το Mr. Buzz. 3, 2, 1. Πάμε! Το ζευγάρι του φετινού τελικού του Champions League ήταν Barcelona Bayern. Σωστό. Ναι ή όχι λέμε. Ναι. Λάθος. Ο Γιώργος Αφροδάκης είναι αθλητής του Πόλο. Ναι. Σωστό. Ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ έχει πάρει 7 ευρωπαϊκά. Εγώ. Εδώ, εσύ το έχεις. Όχι. Σωστό. Σωστό, λες και εσύ βόμβα που δεν έσκασε. Δεν την έσκασες γιατί είχες τη γυναίκα το δίπλα. Αφού είσαι. Δεν έχει σειρά της, από το τελευταίο έρχεται σε σένα. Άσε μένα πάει. Και από σένα πάει στη γυναίκα σου και από τη γυναίκα σου πάει στη δίπλα. Και από τον δίπλα έρχεται ξανά σε σένα. Με έχει συμπαθήσει ο Mr. Buzz απλώς. Σε έχει συμπαθήσει ο Mr. Buzz, ναι. Αλλά δυστυχώς χάνει στους 300 βαθμούς. Δεν έσκασε βόμβα, αλλά τους βαθμούς θα τους χάσει. Απάντησε σωστό όμως. Ναι, αλλά έσκασε βόμβα σε σένα, θα έσκαγε. Αλλά επειδή. Λόλα μ' αρέσει πάρα πολύ γιατί η Λόλα του λέει μην αντιμιλάς. Μ' αρέσει Λόλα, μ' αρέσει. Λόλα βάλε μια τάξη εδώ. Δεύτερη βόμβα. Κυρίες και κυρίες, υπενθυμίζω ναι ή όχι λέμε. Άκουσε Ζήκο. Ναι. Ναι ή όχι. Θα ξεκινήσουμε από σένα. Άμα σκάσει και δεύτερη βόμβα σε σένα, μένεις εκτός γύρου. Εντάξει. Κανόνι την πορεία σου. Κανονίζω. 3, 2, 1, φύγαμε. Ο Χωσέ Κολέμπας παίζει τον Ολυμπιακό. Όχι. Σωστό. Ο Κώστας Φιλιππίδης είναι αθλητής του Στιβού. Ναι. Σωστό. Η Παναχαϊκή παίζει το πρωτάθλημα της Γάμα Εθνικής. Όχι. Σωστό. Ο Άκης Τολτίδης είναι παλέμαχος διεθνής. Ναι. Σωστό. Ο Μιχάλης Μουρούτσος είναι Χριστός Ολυμπιονίκης. Δεν έγινε και πολύ χαμός. Δεν πρόλαβε. Ναι, μια χαρά σου. Λόλα, κουτί. Δεν πρόλαβες, την έδωσε πιο πριν. Τη βόμβα την έδωσε και δεν πάει σωστά και τερέσκασε ο χρόνος. Εσύ, Λόλα, μήπως έχεις πάνω σου καμιά χειροβομβίδα, γιατί δεν σκάνε αυτές οι βόμβες. Θα χρησιμοποιήσουμε καμιά αληθινή να παίξουμε. Δεν συμπάθησε. Δεν είναι στα ΟΗΚ. Στο ναυτικό είναι η γυναίκα.
Το πτυχίο τη καταδυτική όμω έχω πάρει. Το πτυχίο τη καταδυτική το έχω πάρει όμω. Α, μην τα λε αυτά. Προσπαθώ να σε προστατέψω. Μου παίρνει τίποτα απόφαση. Δεν τα λέμε γι' αυτό. Λοιπόν, ήρθε η ώρα αυτό που φανταζόμουν από την αρχή. Ξεκινάμε η δεύτερη βόμβα από σένα. Δεν μαύρησε ευτυχώ πολύ. Λίγο εδώ στα χίλια. Μια χαρά τη ευτυχία. Λόλα να μία βόμβα, φύγαμε. Ο Νίκο Γκάλη έχει φορέσει και τη φανέλα του ΠΑΟΚ. Ναι. Λάθο. Ο Ντέβι Νικολαίδη έχει παίξει στην Αθλέτικ Μπιλμπάο. Όχι. Σωστό. Γιάννησατε το κούμπο, αγωνίσατε στου Ατλάντα Χόξ. Όχι. Σωστό. Η Αλεξάνδρα Σιμάκη είναι αθλήτρια του βόλεϊ. Μόρι στην πόλη. Λάθο. Ο Ντούσαν Νίκοβιτ. Καλά είστε. Εντάξει, θα μπορούσε να είσαι καλύτερα, αλλά σε πήραν τα σκάκια. Κάτι να γι' αυτό. Κοίτα λίγο απέναντι στην κάμερά σου. Πάρε και τα γυαλάκια. Μελαχρινό, τζάμπα σολάρι μου. Εδώ τι εκπομπή είμαστε εμείς, δεν υπάρχουμε. Σα χειμικός είσαι. Δεν υπάρχουμε, τι εκπομπή είμαστε. Το πείραμα. Κύριε Καμάκη, είσαι εκτός γύρου. Ωραία. Δεν διεκδικείς. Ωραία, λέει. Έλα. Όχι, είσαι εκτός γύρου. Δεν μπορείς να παίξεις αυτό το γύρο, δεν διεκδικείς τους χίλιους βαθμούς. Και το καλύτερο είναι ότι η γυναίκα σου έχει απαντήσει περισσότερες αθλητικές ερωτήσεις από ότι εσύ. Άρα μας παρακολουθείς για αυτό το γύρο. Και συνεχίσουμε μέσα στους δύο, Ζήκο και Λόλα. Μίστερ, πας σε ποιον να δώσω τη βόμβα? Στο Ζήκο φυσικά. Στο Ζήκο φυσικά. Είσαι gentleman, μ' αρέσει, μ' αρέσει. 3-2-1, φύγαμε! Ο Πέπε Γκουαρδιόλα είναι προπονητής της Μπαρτσελόνα. Όχι. Σωστό. Η Κατερίνα Στεφανίδη είναι αθλήτρια του Άλμα του Σεμικοντό. Ναι. Σωστό. Ο Λουίς Σουάρες είναι Ουρουγανός. Ναι, σωστό. Ο Θοδωρής Παπαλουκάς έχει παίξει το NBA. Όχι. Σωστό. Η Σοφία Σακοράφα διακρίθηκε στο τριπλούν. Όχι. Δεν τρέπεσε. Πάμε τώρα και δεν πήγε να τη δώσει γρήγορα τη ερμηνεία. Για πρώτα χεράκια, για πρώτα χεράκια τώρα έτσι. Πάρε λίγο και πασαλίψου. Έτσι, γιατί αυτέ είναι οι τιμωρίες αυτέ. Στο πρόσωπο. Βάλε το πρόσωπο. Βάλε λίγο μουτράκια. Βάλε και στο κούτελο, βάλε και στο κούτελο. Έλα, βάλτο. Πασάλιψε τον εσύ. Όχι, όχι, όχι. Πασάλιψε τον, δεν κλέβει. Μόνο η γυναίκα δεν κλέβει. Μόνο η γυναίκα δεν κλέβει. Βάλτο, βάλτο παντού, βάλτο κάτω σχέδια. Λοιπόν, παιδιά, Λόλα και Ζήκος έχετε χάσει από μία ζωή. Φοβία. Τώρα όποιος χάσει... Τι Ζήκο, τι είπατε? Καθαρίζω λίγο το τοπίο. Είσαι... Τι ζώδιο είσαι? Σκορπιός. Η σκορπιή, γιατί δεν ξέρω τι ρωτάω. Είναι τακτική. Η σκορπιή είναι από αυτούς που καθαρίζουν και τα θέλουν όλα τακτικά. Θέλω μια σφουγγαρίστρα, θες να περάσεις μία το πλατό. Το κουστούμάξι να μου δώσεις, το ωραίο. Τώρα, Mr. Bass, πού να δώσεις τη βόμβα, γιατί έχουμε και δύο από μία ζωή. Εντάξει, θα είμαι δίκαιος αυτή τη φορά στο Ζήκο πάλι. Ωραία. Ζήκο. Και... Πώς Λόλα, ναι, που τα ξεχνάω. Το κανονάκι στο πρόσωπο, όχι εδώ, στο πρόσωπο. Μπράβο, να τα παιδιά, σας το λένε. Φύγαμε! Ο Νίκος Αναστόπουλος έχει παίξει στην Ιταλία. Όχι. Λάθος. Ο Ντρικ Νοβίτσκι έχει πάρει πρωτάθλημα στο NBA. Ναι. Σωστό. Η Μονακό έχει κατακτήσει το Champions League. Ναι. Λάθος. Ο Βασίλης Τωροσίδης αγωνίζεται στην Ίντερ. Όχι. Σωστό. Ο Θοδωρής Αγοράκης έχει παίξει στον Ολυμπιακό. Είδατε, δεν είναι τίποτα εδώ, μας κάνει το πρόσωπο. Δεν παθαίνεις τίποτα. Μάθαινε, τα μάτια από μας. Έλα, μωρί, έλα. Έλα, μάσα, φοράς γυαλιά. Γι' αυτό φοράνε τα γυαλιά, για να μην πεις τα μάτια. Έχουμε νικήτρια για αυτό το κύριο που είναι η Λόλα! Λόλα, νομίζω ότι θα βάλεις τα γυαλιά στους δύο άντρες. Στον άντρα σου και στο φίλο σας. Το έχω κάνει ήδη. Το έχεις κάνει και στους δύο. Λοιπόν, Λόλα, να 1000 βαθμοί στη βαθμολογία σου προσθέθηκαν. Δώστε τη Λόλα να κυρογράψουμε αυτό που ταξίδι. Τη γλυκιά αξιωματικό Μανούλα. Με ένα πόνο κιόλας. Ευχαριστώ πολύ. Πόσο μηνών είσαι, αν επιτρέπετε? Είμαι στον τρίτο. Τον τρίτο, τώρα, κουστά κοντά. Έκανες τη δουλίτσα εσύ, Καμάκη. Δεν τρέπεσαι. Ωραίο κάρμα. Τη γυναίκα, τώρα ηρέμησε από το προηγούμενο. Ό,τι μπορώ κάνω. Θέλω να πω σε εσάς από το σπίτι. Εσείς που έχετε αράξει στον καναπέ σας εκεί και χαλαρώνετε και βλέπετε τα παιδιά τη Λόλα να κερδίζει τα παιδιά προς το παρόν, στείλτε SMS ε στο 54991, απαντήστε σωστά σε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορείτε και αυτός που θα δώσει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις θα κερδίσει έτσι απλά, μπορεί και με ένα μήνυμα να γίνει αυτό, ένα iPhone 6! Και σε
αυτό το σημείο λέω να πάμε να δούμε την γενική βαθμολογία, γιατί μου μυρίζει ανατροπή. Ο Ζήκος καμία ανατροπή στην τρίτη θέση με 500 βαθμούς. Το Καμάκι με 1500 έπεσε από την πρώτη στη δεύτερη και στην κορυφή ανέβηκε η Λόλα με 2000 βαθμούς. Να ευχηθώ και ναύαρχος. Δεν έχω μεγάλη στόχο για καριέρα, δεν έχω. Τώρα με τα παιδιά θες να το σιγά σιγά να το λήξεις πια. Φτάνει. Εντάξει. Τα βασικά. Λοιπόν, παιδιά, τώρα σε αυτό το σημείο θέλω να σας πω ότι καταφέρατε να χάσετε στα αθλητικά από μια γυναίκα. Μπράβο, παιδιά μου, μπράβο. Σωστό και αυτό. Σωστό και αυτό. Αλλά ήρθε η ώρα για το γύρο που λατρεύω πραγματικά και αυτός μ' αρέσει με τη βόμβα, αλλά αυτός ο γύρος είναι ο αγαπημένος μου και θα ήθελα κοντά μου να έρθει η Άννα. Λοιπόν, τι έχουμε εδώ. Μία τούρτα Super Buzz. Μία τούρτα Super Buzz. Ευχαριστήσουμε τον κύριο Λαμπρούκο για αυτές τις υπέροχες τούρτες, τις φρεσκότατες τούρτες. Εμείς εδώ σας το λέμε γιατί έχουμε φάει και τρώμε συνέχεια τον κύριο Λαμπρούκο. Αλλά πριν μου δώσει την τούρτα, θέλω να πω ότι... έλα και εσύ κοντά μας, θες. Μόλις κυκλοφόρησε αυτό το σούπερ προϊόν, σιρόπι υγείας και ομορφιάς John Noah Words. Ένα εκπληκτικό προϊόν. Για να δώσω στον οργανισμό σας ό,τι καλύτερο έχει κυκλοφορήσει μέχρι τώρα στην αγορά. Θέλω να σας πω. Να σας πω λίγα πράγματα. Ακούστε πόσα λίγα πράγματα κάνει. Φροντίζει τα νύχια. Είναι δυνατά και γερά, να μην σπάνε. Λαμπερό δέρμα, λάμψη στα μαλλιά, λειτουργεί κατά της τριχόπτωσης, προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, ελέγχει το βάρος του σώματος, το κρατάει σε ένα βάρος τέλος πάντων, δεν το αφήνει να εξελιχθεί πολύ, είναι ένα σταθερό. Μειώνει τους πόρους των αρθρώσεων, είναι τόσα πολλά που τα ξεχνάω κι εγώ. Προσφέρει ηρεμία, ευεξία, δίνει ενέργεια, που είναι πολύ σημαντικό. Μειώνει το στρες. Πολύ σημαντικό για μένα, γιατί έχω ένα θέμα λίγο με τη γεύση. Έχει συγκλονιστική γεύση. Πάρα πολύ ωραία γεύση. Και νομίζω στις εποχές που ζούμε το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι είναι σε προσιτή τιμή και απευθύνεται σε όλο τον κόσμο, σε όλες τις τσέπες, σε όλα τα πορτοφόλια. Πραγματικά κάνει, έχει τρομερό αποτέλεσμα και θα το βλέπετε το αποτέλεσμα και πολύ γρήγορα σχετικά με άλλα προϊόντα. Αυτά με τον John Noah Watch και θέλω να περάσω με την Ανούλα, θα πάρω εγώ την τούρτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να περάσουμε σε διαφημίσεις, γιατί μετά τις διαφημίσεις, κορίτσια και αγόρια, αυτή η τούρτα θα τη φάτε. Και δεν θα τη φάτε με κουταλάκι. Θα τη φάτε, παρακαλώ, πείτε τα εσείς. Θα τη φάτε στα μουτράκια σας. Διαφημίσεις. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. I'm looking for a comma. This is fucking awesome. Walk into the club like, what up? I got a big pack. I'm just pumped. I bought some shit from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Σας είπα και πριν, θα σας το λέω μέχρι να τελειώσουμε, παιδιά. Και για τα υπέροχα προϊόντα μας, και για το Figura και για το John Noah Watch. Αλλά πρώτα θέλω να σας πω για εσάς από το σπίτι. Πάρτε το τηλέφωνο σας γρήγορα. Γρήγορα όμως, μην χάνετε ευκαιρία. Στείλτε έψιλον στο 54991. Απαντήστε σωστά σε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορείτε. Και αυτός που θα δώσει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις, πολύ απλά και εύκολα θα κερδίσει ένα iPhone 6! Λοιπόν, παιδιά,
Αυτό το προϊόν μόλις έχει κυκλοφορήσει. Έχει κυκλοφορήσει 3-4 μήνες περίπου. Σιρόπι υγείας και ομορφιάς John Noah Watch. Ένα εκπληκτικό προϊόν που δημιουργήθηκε για να δώσει στον οργανισμό σας ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί μέχρι σήμερα στην αγορά. Θα σας τα πω ανάποδα αυτή τη φορά. Έχει συγκλονιστική γεύση, όμως, και φροντίζει τα νύχια σας. Τα κρατάει λαμπερά και δυνατά να μην σπάνε. Και κυρίως για τις γυναίκες είναι αυτό. Δίνει λάμψη στα μαλλιά, λειτουργεί κατά της τριχόπτωσης. Βοηθάει στον έλεγχο του βάρους, προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, μειώνει το στρες, το άγχος, μας δίνει ένα χαμόγελο, μας προσφέρει ένα χαμόγελο ουσιαστικά αυτό το προϊόν. Και το πιο σημαντικό, παιδιά, είναι πάρα πολύ προσιτή η τιμή του. Η τιμή του είναι, για αυτά που κάνει για μένα, είναι λίγη η τιμή του. Προσφέρει πάρα πολλά πράγματα, έχει τρομερή γεύση και η τιμή του απευθύνεται σε όλο τον κόσμο. Πραγματικά τρέξτε να το πάρετε. Είναι εκπληκτικό προϊόν και κυκλοφορεί σε όλα τα φαρμακεία, έτσι. Μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα φαρμακεία. Λοιπόν, πού είχαμε μείνει? Πήγαμε μαύρη. Στον τρίτο γύρο. Τουρτομαχία. Όπως σας είπα, παιδιά, πριν τη διαφημίσεις, αυτός ο γύρος είναι ο αγαπημένος μου. Κάποιος απαντάει λάθος, κάποιος απαντάει σωστά. Αυτός που απαντάει σωστά έχει τον έλεγχο της τούρτας, του χεριού μου δηλαδή, και τουρτώνει τους αντισπάλους του ή μπορεί να τουρτώσει και τον εαυτό του. Αλλά ας μας τα πει καλύτερα ο Mr. Buzz, παρακαλώ. Κάθε παίκτης έχει δύο ζωές. Με κάθε τούρτα που τρώει, χάνει μία ζωή. Στις δύο αποχωρεί από το γύρο. Αυτός που θα απαντήσει πρώτος και εντός χρόνου, φέρνει τον έλεγχο της τούρτας και μπορεί να επιλέξει το πρόσωπο στο οποίο θα τη ρίξει. Μόλις απαντήσει σωστά, εμφανίζονται στην οθόνη τα πρόσωπα των τριών παικτών και ένα στόχος που περνάει να αλλάξει από πάνω τους. Ο παίκτης με το κόκκινο κουμπί του πρέπει να σταματήσει το στόχο επάνω στο πρόσωπο του αντιπάλου που θέλει να ρίξει την τούρτα. Εάν δεν επιλέξει σωστά και ο στόχος σταματήσει στο δικό του πρόσωπο, τότε θα δεχτεί ο ίδιος την τούρτα. Ο τελευταίος που μένει είναι ο νικητής του γύρου και κερδίζει 1000 βαθμούς. 1000 βαθμούς, παιδιά, για τον νικητή. Τους προηγούμενους bonus βαθμούς, τους 1000 βαθμούς, τους κέρδισε η Λόλα. Για να δούμε ποιος θα κερδίσει αυτούς τους 1000 βαθμούς. Θα ήθελα να δω τη γενική βαθμολογία, παρακαλώ. Ο Ζήκος πάλι, κλασικά, θα διαλέξει κατηγορία. Λοιπόν, παρακαλώ τις κατηγορίες. Κινηματογράφος, βιβλία συγγραφής, τηλεόραση, ραδιόφωνο. Θα σας πάρω μαζί μου στην κόλαση. Βιβλία συγγραφής θα πάμε. Αχ, Παναγία μου, είσαι σίγουρος. Εδώ παίζονται πολλά. Κύριε βαθμοί και πολύ τούρτα. Λέω να τουρτωθούμε άσχημα τώρα. Ωραία, για πάμε. Την τούρτα θα την αφήσω προς το παρόν. Και Mr. Buzz, πρώτη ερώτηση. Συμπληρώστε τον τίτλο του θεατρικού μυθιστορήματος του Σάμιουελ Μπέκετ, περιμένοντας τον Α, τρελό, Β, κοντό, Γ, μικρό ή Δ, κοντό. Σωστή απάντηση. Θέλω να σας πω ότι δεν θα βλέπουμε. Βλέπετε δίπλα στα ονόματά σας εδώ. Να το εδώ. Εδώ, μου αρέσει να το κάνω. Εδώ. Εδώ. Δεν βλέπετε ότι έχετε απαντήσει. Ναι. Θα βλέπουμε μόνο το πιο γρήγορο. Αυτός μας ενδιαφέρει. Μπορεί να έχετε απαντήσει όλοι σωστά, αλλά θα δούμε μόνο έναν. Ποιος έχει απαντήσει πιο γρήγορα. Σωστή απάντηση λοιπόν είναι Δέλτα Κοντό. Και σωστός ή σωστή. Όχι, έχουμε σωστό και είναι ένας. Το καμάκι! Καμάκι, παίρνω την τούρτα. Θα δεις εδώ, απέναντί μας, απέναντί σου, τους στόχους να ανεβοκατεβαίνουν στα ονόματά σας. Όταν είσαι έτοιμος, δεν μ' άφησες να ολοκληρώσω, αλλά δεν πειράζει, γιατί το είχα ήθελα να πω ότι σε περίπτωση που εσύ που απάντησες σωστά, σταμάταγε ο στόχος στο δικό σου πρόσωπο, εγώ θα στην έριχνα. Εντάξει. Δεν είναι έτσι το παιχνίδι, δεν μπορούσα να κάνω κάτι, αλλά το λέω. Διάλεξες το Ζήκο. Ζήκο, για έλα λίγο κοντά μου, φίλε μου, για έλα. Καλά, για κάνε μια στροφή, για γίνει από εδώ έτσι, μπροστά σε αυτή την κάμερα εκεί.
Θες να δοκιμάσεις πρώτα. Ωραία. Δοκίμασε άλλη μία. Όχι, δεν θέλω, να πάω το ζάχαρο. Μία, όχι, δεν είναι διέτηση. Δοκίμασε. Ζήτω, πώς σου φάνηκε η τούρτα. Ωραία γεύση, ε. Φανταλώσουμε. Για πήγαινε τη θέση σου και κοίτα λίγο απέναντι την κάμερα. Πήγαινε πίσω από το πόντιουμ. Πήγαινε στο πόντιουμ. Εκεί και κοίτα. Σαν κλόν είμαι. Λόλα και καμάκια, αν θέλετε, μπορείτε να δοκιμάσετε. Ή αν θέλετε να το κρατήσετε για την ώρα σας. Για την ώρα μας. Ωραία. Ο Καμάκης κλαίει από τα γέλια. Εσύ μπορείς να φας, αλλά τώρα πάμε στη δεύτερη ερώτηση, οπότε να είσαι έτοιμος να πατήσεις το κουμπί. Καλή. Θα δεις τώρα. Έχεις μία ζωή μείον, έτσι. Θα δοκιμάσεις και αυτός, λέει, του αρέσει. Άμα απαντήσεις σωστά και πάρεις το δικαίωμα της τούρτας και τον πετύχεις, άμα θα δοκιμάσεις. Άμα χέρι, κάτι θα γίνει. Παρακαλώ, δεύτερη ερώτηση. Καμάκι, αν απαντήσει σωστά η Λόλα σε αυτή την ερώτηση, να ανησυχεί. Σε πόσα βιβλία ολοκληρώθηκε το μυθιστόρημα Οι 50 αποχρώσεις του Γκρι. Α1, Β2, Γ3 ή Δ4. Απαντήσαν οι παίχτες όλοι και σωστή απάντηση είναι. Γ3! Σε τρία βιβλία τελείωσε το 50 Shades of Grey. Για να δούμε ποιος έχει απαντήσει σωστά. Φαντάζομαι η Λόλα, αλλά δεν απάντησε. Απαντήσατε όλοι σωστά, αλλά πιο γρήγορος δεν ήταν η Λόλα. Όλοι απάντησαν σωστά. Το σιγάνο, το ποταμάκι, το Ζήκο και δεν του τρώχα. Ο Ζήκος έχει απαντήσει πιο γρήγορα. Τα έχει διαβάσει τα βιβλία, Ζήκο. Μόνο αυτό και τον μπλε και έχει διαβάσει, τίποτα άλλο. Είμαι στο πρώτο. Είσαι στο πρώτο. Την ταινία την είδε. Δεν μ' άρεσε η μεταφορά του βιβλίου στην ταινία. Η αλήθεια είναι συμφωνώ μαζί, δεν το έχω δει. Δεν έχω διαβάσει τα βιβλία, αλλά συνήθω τα βιβλία είναι πολύ καλύτερα γιατί είναι πιο αναλυτικά. Ενώ οι ταινίε πρέπει να τα συμπτύξουν όλα τα βιβλία. Οπότε θέλω να δούμε του στόχου, να δω πού θα ρίξει την τούρτα. Πώ και να πάει στο δικό σου πρόσωπο, μένει εκτό γύρου. Παρακαλώ. Κουκούλα, βάλε, κουκούλα. Δεν βάλτε τα μαλλιά μέσα, Λόλα, βάλτε. Τα βάλω. Υπάρχει χρονοκαθυστέρηση. Είναι έξαλλη, Λόλα. Θα σου πεις διαφημίσεις μετά. Θα σε φτιάξει, Λόλα. Λόλα, για έλα, κορίτσι μου. Συμφίδια, Λόλα. Κουμπό σου και έλα κοντά. Κι άλλο. Μπορείς να κρατάς και την κουκούλα έτσι να είναι σφιχτή. Για έλα κοντά μου. Εμείς δεν σου φερθήκαμε καλά στο ναυτικό. Μου φερθήκατε πάρα πολύ καλά. Τι να κάνω, δεν μπορώ τώρα. Δηλαδή, μακάρι να μπορούσα να κάνω αυτό που είπε ο Μίστερ Μπάζ, να τρίξω τον άντρα σου. Αλλά δεν μπορεί, είναι το παιχνίδι έτσι. Είμαι έτσι. Δοκίμασε. Έχω και τέτοια. Δεν πειράζει. Κοίτα μπροστά. 1, 2, 3. Λίγο, δεν μπορώ. Λίγο, συγγνώμη, λίγο. Αυτή την του, άμα φάει, που θα φάει κάποια στιγμή, τούρτα ο άντρας σου, το καμάκι, θα του ρίξω την τούρτα που πρέπει, θα του ρίξω και τη δικιά σου. Πάμε, είμαστε σύμφωνοι. Μίστερ Μπάζ, είμαστε σύμφωνοι. Βεβαίως. Ωραία. Πάμε, επόμενη ερώτηση. Συγγνώμη, Λόλα, συγγνώμη. Οι μάγισσες της Σμύρνης είναι ένα βιβλίο της. Α. Λένα Μαντά. Β. Μάρας Μαϊμαρίδη. Γ. Μαρία Φακίνου. Ή Δ. Παυλίνας Νασούτζης. Σωστή απάντηση. Ο Καμάκης κλέβει από τη γυναίκα του. Ναι, τον είδα και εγώ. Τον είδα. Γι' αυτό απάντησε λάθος. Ναι. Δεν έβρισα. Σωστή απάντηση που έχετε απαντήσει όλοι λάθος είναι Μάρα Μαϊμαρίδη. Απαντήσατε εσείς το Α. Σας είδα, απαντήσατε το Α και εσύ είδες τη γυναίκα να πάταγε το Α. Στις 50 αποχρώσεις του Γκρι ξέρατε όλοι, πουλάκια μου. Εδώ τίποτα. Λοιπόν, για πάμε. Επόμενη ερώτηση δεν έχουμε τούρτα. Εδώ, επόμενη ερώτηση. Ποιος είναι ο συγγραφέας του βιβλίου «Το Χαστούκι»? Α. Αλέξ Σταμάτης. Β. Χρήστο Τσιόλκας. Γ. Μιχάλης Φακίνος. Ή Δ. Γιώργος Χρονάς. Σωστή απάντηση. Yeah.
είναι Χρήστος Τσιόλκας. Και σωστά και απαντήσει μόνο η Λόλα. Λόλα, σε όποιον και να τη ρίξεις, θα το απολαύσεις. Προσπάθησε να τη ρίξεις τον έντρο σου. Παίρνω την τούρτα, την καινούργια, όχι την παλιά, που θα φάει κι αυτή. Φαντάσου ότι σημαδεύεις την πεθερά σου, για να έχεις καλύτερο στόχο. Ντροπή, ντροπή. Στο καμάκι! Ο καμάκης φοράει και την κουκούλα, μην του χαλάσουν οι μπούκλες. Μόνο τη μία θα φάω. Μόνο τη μία θα φάω. Λόλα. Λέει να φάει μόνο τη μία. Δεν είναι δικαία πράγματα. Δεν γίνεται. Ναι, δεν πάρω το σπίτι. Κοίτα, κοίτα λίγο το ύφος. Δεν είναι δικαία. Δεν γίνεται. Πρόσκειμε σου κάτω. Κύριε Σκηνοθέτη, παρακαλώ, θέλω όταν θα πει η Λόλα το δεν γίνονται αυτά, ένα κοντινό να δεις το ύφος. Πες. Πες. Δεν γίνεται. Λοιπόν, είσαι καλά. Πολύ. Είσαι έτοιμος. Πανέτοιμος. Μπορεί να δώσει ένα ανάπαυση προσοχή πρώτα η Λόλα. Ναι. Ένα ανάπαυση προσοχή. Προσοχή. Τι είναι αυτά, έτσι φωνάζει το στρατό κανονικά. Σου μιλάει προσοχή. Δεν υπακούει, εγώ δεν φταίω. Δεν τη ρίχνω, ρε. Να, πάω μακριά. Να, ήρθα από εδώ. Αυτό θα είναι καλό. Προσοχή. Η μία νας, όχι, προσοχή τον θέλω. Προσοχή τον θέλεις, ωραία. Κοίτα, και ο σκηνοθέτης μας σας έχει σε διπλό πλάνο. Θέλω να δω, θέλω να το ξαναδώ. Μ' άρεσε. Έλα μαζί μας κι εσύ. Έλα στο κλαμπ. Η Λόλα θα μου πει πότε θα τη ρίξω. 5, 4, 3, 2, 1. Τι φοβάσαι, γιατί κλείνει. Κλείσε και τη μύτη, δεν έκανε μακρομπούτι. Τούρτα θα φας. Φέρτη, μπροσκέ μέσα καρφούς. Είδες πολύ. 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 Ναι. Να σ' ακούσω, φόραξέ το. Πολύ. Πάρτι. Για έλα εδώ, για έλα εδώ, για έλα εδώ. Πάρε κι αυτή. Πάμε. Από εδώ γίνε, να δούμε και το παντεσπάτ. Ήταν εντολή της αξιωματικού, συγγνώμη. Η γυναίκα σου μου ζήτησε να φας και τη δεύτερη. Τα παπούτσια μπορείς να πεις, ήθελες να φάω και δεύτερη, έτσι θα το πλύνεις. Το ξέρω, αυτό σκεφτόμουν. Αυτό σκεφτόταν, δεν πειράζει, τι άλλαξε τώρα. Πάμε, πάμε μια ερώτηση. Το τελευταίο βιβλίο του Τζον Έσμπο έχει τίτλο Α, ο γιος, Β, οι κατσαρίδες, Γ, αστυνομία ή Δ, η νυχτερίδα. Σωστή απάντηση είναι Α, ο γιος, παιδιά, και έχετε απαντήσει όλοι λάθος. Μπράβο. Πάλι δεν έχουμε τούρτα. Για πάμε επόμενη ερώτηση. Είστε καταπληκτικοί, μπράβο. Ποιο από τα παρακάτω δεν είναι βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη. Α, ο ηλίθιος. Β, η δαιμονισμένη. Γ, αδελφή Καραμαζόφ ή Δ, η άθλη. Σωστή απάντηση είναι η άθλη, Δέλτα. Σωστός μόνο το καμάκι. Καμάκι. Κάνει ωραίο χτύπημα. Τώρα, αν πετύχεις τη γυναίκα σου, θα τη φάει. Εντάξει. Γερή. Δεν θα συγχωρήσω. Μπορείς πάντα να πετύχεις. Να δούμε τους στόχους, παρακαλώ. Γιατί ζήτησε... Έλα. Πώς και έκανε αυτό με τη γλώσσα. Για έλα κοντά μου, Ζήκο. Για έλα κοντά μου. Να αυτό από εδώ με κλειστήσω. Από εδώ, έλα, από εδώ. Έλα, Ζήκο. Εκεί. Yeah. Ναι, και για να μην πατήσεις κάτω, σκύψε. Έτσι. Σκύψε, Ζήκο. Όχι, σκύψε έτσι, εδώ. Εδώ έτσι. Σκύψε, ρε, Ζήκο. Έλα, το κάνουμε έτσι. Είναι να τελειώνουμε. Με πόδι. Ρίφανο, έτσι. Με πόζα. Ναι, αλλά θέλω να κοιτάς εκεί το, για το γερανό μας. Εκεί. Έτσι. Φτιάχνεις και φυλάκια, ε. Ζήκο. Θα φάω τον κύριο Λαμπρούκο. Θα το κάνουμε στο χαστί. Τον έβαγα.
μια υπογλυκαιμία είχα, πολύ ωραία τούρτα. Θες να την κάνεις selfie, μόνο σου. Δεν κάνω selfie. Δεν κάνεις selfie. Άρα θε... πάρτι. Εσύ, δεν φταίω. Πολύ καλός. Ήτανε δηλαδή με το που γύρισε από εκεί, λέω με το που γυρίσει θα διαφάει. Τελείωσε. Είναι πολύ καλός. Ζήκο. Όχι, είναι καλός παίκτης. Είναι καλός στο να δέχεται τούρτες. Κάτσε γλώσσα. Δεν τον άκουσα καν, τι είπε. Είναι καλό στο να δέχεται τούρτε. Μάλιστα. Θα δούμε τώρα, θα φάει τούρτα την γυναίκα του τελευταία. Α, έτσι, έτσι, έτσι. Γεια με. Με Ζήκο, θέλω να σου πω ότι είσαι εκτό γύρου, δεν διεκδικεί του κλειδού βαθμού. Γιατί δεν παρακολουθεί και άλλη τούρτα, γιατί. Έτσι ο μορφούλη που είσαι, με τα χρωματάκια πάνω σου, μα παρακολουθεί. Ναι. Επόμενη ερώτηση για να δούμε. Είναι 1-1 το παιχνίδι. Όποιο φάει την τούρτα τώρα μένει εκτό. Για πάμε. Ωχ, παντόφλα προβλέπω. Ποιο βιβλίο δεν έχει γράψει Λένα Μαντά. Αλφα, με λένε Ντάτα. Βίτα, το φιλί του Δράκου. Γάμα, όσο αντέχει η ψυχή, Δέλτα, βάλς με 12 θεούς. Σωστή απάντηση είναι... Βίτα, το φιλί του Δράκου. Και απάντησε σωστά. Εγώ δεν πρέπει να παίρνω θέση, αλλά τι να κάνω τώρα. Δυστυχώς μόνο το καμάκι. Που σημαίνει, Λόλα, ότι... Βέβαια είναι 50-50, μπορεί να κάνει λάθος. Γιατί κάθεται και διαβάζει όταν ταΐζει το μωρό. Είναι άδικο. Είναι άδικο, είναι άδικο. Το βράδυ δεν είναι άδικο. Στην τύχη απαντάει. Βαράει στο γάμο του Καραγκιόζη, αλλά είναι χειρός. Το ήξερα. Μπορεί, είναι 50-50, γιατί μπορεί να απαντήσει και το δικό του. Γιατί κοίτα τώρα τους στόχους απέναντί σου. Είναι μόνο τα δικά σας δύο ονόματα. Άρα είναι δύσκολο τώρα. Α, τη φάω εγώ, μωρέ. Περίμενε, περίμενε, μην πατήσεις κουμπί. Θα έρθω κοντά. Προευθείας θα με τρίξεις. Είναι καινούριο αυτό. Όταν είσαι έτοιμος, πάρε το κουμπί. Ναι, ναι. Πάω εγώ, μωρέ. Εντάξει, παιδιά, θέλω ένα πολύ θερμό χειροκρότημα, γιατί είναι gentleman. Και είπε, θα τη φάω εγώ. Ναι, αλλά θα τη φας κανονικά τώρα. Άσε, gentleman, ξε-gentleman, ετοιμάσου. Ωραία, έλα μπροστά. Θέλω πόζα, ε. Και επειδή εσύ είσαι πολύ καλός άνθρωπος. Ναι. Κατέβε, κατέβε κάτω. Κάτω. Ναι. Θα έχουμε κάνει. Πολύ καλός άνθρωπος. Και την έφαγες εσύ, πήρες την ευθύνη να φας εσύ την τούρτα, θα φωνάξει τη γυναίκα σου να έρθει να στηρίξει. Για έλα, Λόλα, κοντά. Λόλα, έλα δίπλα του και θα τον, θα τον τη δώσεις. Ωραία. Ναι, πάμε. Καμάκι, δώσε ένα φιλάκι όμως τώρα, δώσε ένα φιλί στη γυναίκα σου, δώσε ένα φιλί. Έχουμε τηλεφωνική παρέμβαση. Έχει πάρει ο δικηγόρος της οικογένειας. Λέει το καμάκι τι ώρα θα τον χρειαστεί σήμερα. Νικήτρια του γύρου είναι η Λόλα! Κι άλλους χίλιους βαθμούς η Λόλα! Παρακαλώ σε αυτό το σημείο έτσι με αυτά τα γλυκά πρόσωπα που έχω απέναντί μου. Πάμε να δούμε τη γενική βαθμολογία. Σε λίγο έρχονται και οι διαφημίσεις. Πραγματικά, χωρίς καμία ανατροπή, ο Ζήκος παραμένει στο υπόγειο, εκεί στον καυστήρα κοντά της πολυκατοικίας, με 500 βαθμούς. Το καμάκι υποδέχεται τις τούρτες στο ισόγειο της πολυκατοικίας και η Λόλα από ψηλά. Κάνει μια θεραπεία με 3.000 βαθμούς στο ρετυρέ, στο Roof Garden. Συγχαρητήρια, Λόλα. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι και εσάς, με τόση τούρτα που έχετε στο πρόσωπό σας, δεν το λέω μόνο για εσάς που είστε το κοινό μας εδώ πέρα ή μόνο σε εσάς από το σπίτι, απευθύνομαι και σε εσάς.
Κοντά μας και σήμερα είναι τα κέντρα ιατρικής αισθητικής, φιγούρα, φιγούρα body και φιγούρα κλινικά. Και σήμερα υπόσχεται πως θα μας φέρει πιο κοντά στο όνειρο. Θα μας μεταμορφώσει το σώμα μας και εξωτερικά και εσωτερικά. Είναι και για γυναίκες και για άντρες. Επισκεφτείτε το και θα καταλάβετε, παιδιά, μην αγώνεστε. Να το, εδώ είναι κιόλας. Επισκεφτείτε το. Μετά τις διαφημίσεις, επόμενος γύρος. Ό,τι έχει να γίνει, αυτό θα ήθελα να το δω πραγματικά. Να δώσω ένα παιχνίδι, ένα ζευγάρι, πώς αντιδράσει στο κλέψιμο βαθμών. Διαφημίσεις. Στην κορυφή της βαθμολογίας, μαμασίτα! Κοντά μας τα κέντρα ιατρικής αισθητικής φιγκούρα που τολμούν να μας κοιτάξουν στα μάτια ευθέως, πριν και μετά, με την πιο σύγχρονη και ποικίλη τεχνολογία. Παιδιά, επισκεφτείτε τα κέντρα ιατρικής αισθητικής φιγκούρα, φιγκούρα body και φιγκούρα κλίνικα, γιατί πολύ απλά με την τεχνολογία της μεταμορφώνει και το σώμα μας και το πνεύμα μας, και εσωτερικά και εξωτερικά. Επισκεφτείτε και θα με θυμηθείτε. Απευθύνεται και σε άντρες και σε γυναίκες. Λοιπόν, είχαμε μείνει στον ποιον γύρο, τέταρτο γύρο. Τέταρτος γύρος, λοιπόν. Ο πιο γρήγορος βουλευτής. Είναι ένας γύρος, παιδιά, που γίνονται ερωτήσεις από τον Mr. Buzz. Εσείς προσπαθείτε να απαντήσετε πιο γρήγορα, σωστά. Πάλι θα βλέπουμε μόνο τον πιο γρήγορο. Και ο πιο γρήγορος έχει τη δυνατότητα να κλέψει βαθμούς από τον αντίπαλό του. Πάμε να τα μάθουμε όμως καλύτερα από τον Mr. Buzz, παρακαλώ. Δεν προέξω. Οι παίκτες καλούνται να απαντήσουν σε 6 ερωτήσεις. Για κάθε ερώτηση έχουν 4 πιθανές απαντήσεις και 15 δευτερόλεπτα στη διάθεσή τους. Αυτός που απαντάει σωστά και πιο γρήγορα σε κάθε ερώτηση επιλέγει από ποιον θα κλέψει 300 βαθμούς, οι οποίοι προστίθενται στη βαθμολογία του. Πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καταλάβατε, φαντάζομαι. Πριν πάμε να παίξουμε όμως, θέλω να πω σε εσάς από το σπίτι, αν θέλετε κι εσείς, ένα iPhone X που δίνουμε εδώ στο Super Bass. Στείλτε SMS ε στο 54991, απαντήστε σωστά σε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορείτε. Και παιδιά, είναι πολύ απλά τα πράγματα. Αυτός που θα δώσει, έστω και με ένα μήνυμα, τις περισσότερες σωστές απαντήσεις, κερδίζει πάρα πολύ απλά ένα ολοκένουργιο iPhone 6! Πάμε να παίξουμε! Πάμε! Θέλουμε! Ναι! Ωραία! Πριν πάμε να παίξουμε όμως, να δούμε τη γενική βαθμολογία, να δούμε ποιος θα διαλέξει πάλι. Εντάξει, ο Ζήκος θα διαλέξει, το ξέρουμε. Τι δίνει θέση εκεί με 500 βαθμούς. Τώρα εδώ πρόσεξε. Γιατί άμα αρχίσουν και κλέβουν από σένα, να δω πού θα πας. Κλέβουν 300 βαθμούς από εσάς, από το Mr. Buzz. Για να δούμε όμως τις κατηγορίες. Γεωγραφία, ελληνικός κινηματογράφος, λογοτεχνία, λέξεις. Και ο Ζήκος διαλέγει. Λέξη. Λέξη! Μπράβο, Ζήκο! Ζήκο, πάμε. Λοιπόν, θα παίξουμε σε αυτό το γύρο με λέξεις. Πρώτη ερώτηση. Σας ενημερώνω ότι έχω βάλει δύσκολες ερωτήσεις για να γελάσω βεβαίως. Τι είναι η πρόρα? Α, ψωμί. Β, πλώρη. Γ, η ανατολή ή δελτά αιώρα. Πώς το λέει? Γιατί σταυροκοπές? Πρόρα. Παιδιά, πρόρα. Ο χρόνος τελειώνει. Πρόρα. Ζήκο, πάτα και τελειώνει ο χρόνος. Τελείωσε. Σωστή απάντηση είναι Β, πλώρη. Σωστά και καλά κάνει ο σκηνοθέτης μας και δείχνει τη Λόλα, γιατί μόνο η Λόλα έχει απαντήσει σωστά.
Μπράβο, Λόλα. Λόλα, έχεις και 3.000 βαθμούς. Θα κλέψεις και βαθμούς από κάποιον τώρα. Από ποιον κλέβεις? Νομίζω ότι μπορείτε να φανταστείτε. Νομίζω από το καμάκι, από τον άντρα. Το καμάκι. Καμάκι το από χαιρέτα τους 300 βαθμούς. Τους πήρε τους 300 βαθμούς. Και μας έλεγε, θέλω να σας πω, παιδιά, πριν τις διαφημίσεις, ότι πόσο έχω, τι διαφορά έχω για να την κερδίσω. Ποιος τα έλεγε αυτά? Εσύ. Ποιος τα έλεγε αυτά? Είμαι και εγώ, μάρτυρας, μάρτυρας. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση, φύγαμε. Ατζαμί σαν το Ζήκο, λέμε κάποιον που είναι α ψεύτης, β γκατέμις, γ δέξιος ή δ κομπογιαννίτης. Σωστή απάντηση, λοιπόν, είναι... Δέλτα δέξιο, γάμα δέξιο. Δέλτα λέω, καλά. Έχετε απαντήσει όλοι σωστά, αλλά πιο γρήγορα έχει απαντήσει. Να δω πού θα πάει. Η Λόλα! Λόλα, θέλω να μου δείξεις από ποιον από τους δύο κλέβεις. Από το καμάκι! Καμάκι, θα σε κατεβάσει κάτω! Πώς θα έλεγα στην ταινία? Τι μέχρι και μουστάκι θα σε βάλει να ξυρίσεις. Πήγανε 300 βαθμοί από τον καμάκι, από τον καλαμάκι πήγαν από. Τι έχω πάθει? Δεν είμαι καλά. Θα φύγουν οι ζέστες, παιδιά. Πώς θα αναρωτήσουμε τα παιδιά, τους δύο άντρες. Ναι. Για το δικό σας καλό, θέλετε να το λήξουμε εδώ, να δώσουμε τα λεφτά, να τελειώνουμε, να σωθείτε. Καλό ψήνα, θα το γυρίσουμε. Κάτσε το καμάκι, δεν θα έχει πρόβλημα, στο ίδιο σπίτι θα πάνε τα λεφτά. Έχετε κοινό ταμείο ή δεν θα, άμα θέλετε μου απαντάτε. Κοινό ταμείο ή ο καθένας το δικό του. Κοινό ταμείο. Έτσι, αυτά είναι τα σωστά ζευγάρια. Λοιπόν. Ρε, και να χάσετε στο τέλος από το Ζήκο γέλια που πρέπει. Καλά, αυτό μην το γελάς, γιατί το έχουμε δει πάρα πολλές φορές. Ο πρώτος, σε όλη τη διάρκεια της εκπομπής, να είναι πρώτος κάποιος και στο τέλος να χάνει και να κερδίζει ο τελευταίος. Η μόνη διαφορά είναι ότι δεν έχουμε ξαναδεί τέτοιο Ζήκο. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Τι είναι το σαραγλί? Α, στραγάλι, Β, σαπούνι, Γ, σαλιάρα ή Δ, είδος σιροπιαστού γλυκού. Σωστή απάντηση, λοιπόν, είναι είδος σιροπιαστού. Ποτεράκι, έτσι. Πιο γρήγορα έχει απαντήσει. 900 και 500, άμα χάσει ο Ζήκος, πάει στα 200. Άμα χάσει ο Καμάκης, πάει στα 600. Η Λόλα έχει απαντήσει. Και θέλει να δω από ποιο θα κλέψει πάλι. Λόλα, είσαι η πιο γρήγορη. Καλά, μοτεράκι έχει. Είναι η πιο γρήγορη. Παιδιά, δεν φταίω. Εγώ τι κάνω, δεν τη πατάω το χέρι, μόνη το πατάει. Η Λόλα, από πού κλέβει βαθμού? Από τον άντρα τη, από τον Καμάκη. Και βλέπουμε ο Καμάκης 600, κονταραχτυπιούνται στον πάτο της βαθμολογίας ο Καμάκης με τον Ζήκο. Και η Λόλα έχει εκτοξευτεί στους 3.900 και αν δεν απατώμε καλά. Είναι πρώτη φορά στο παιχνίδι μας που βλέπουμε τόσο μεγάλο σκορ από έναν παίκτη. Σοφή επιλογή του Ζήκου, που διάλεξε λέξεις. Ο Ζήκος μέχρι στιγμή διαλέγει πολύ καλά. Νομίζω δουλεύει για τη Λόλα. Ναι, αλλά κοίτα τον σε αυτόν τον γύρο, ανεβαίνει σιγά σιγά. Θα περάσει το καμάκι στο τέλος. Χωρίς να απαντήσει σε καμία ερώτηση. Για πάμε, επόμενη ερώτηση. Λόλα, μπορείς μην απαντήσεις για να αποκτήσει λίγο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ποιο από τα παρακάτω είναι συνώνυμο της λέξης χαλκέντερος? Α, χάλκινος. Β, γρήγορος. Γ, κατάβλητος. Ή Δ, πέτρινος. Σωστή απάντηση είναι γάμα ακατάβλητο. Πιο γρήγορα σε το καμάκι! Καμάκι, θέλω να μας πεις έτσι με γλύκα στο πρόσωπο, θέλω να το δω αυτό, θέλω να δω τι θα γίνει. Από ποιον κλέβεις βαθμού? Δείξε ποιος είναι ο αρχηγός της οικογένειας. Σκέφτομαι να πάρω το Ζήκο να το βγάλω εκτός παιχνιδιού. Τι κανός είσαι. Δεν γίνεται. Είναι σαν να κλείσει η εκκλησία του. Αλλά θα πάρω από τη Λόλα. Από τη Λόλα, μία 300 το αίμα
την επόμενη ερώτηση. Για να δούμε τι θα δούμε. Τι είναι το καρτούνι? Α. Μικρό στενό δρομάκι. Β. Ντουντούκα. Γ. Υπόστεγο. Ή Δ. Καϊκή. Σωστή απάντηση είναι... Έχει και στην Κέρκυρα τέτοια. Μικρό στενό δρομάκι το Α. Τα καντούνια. Πολύ γνωστό. Πώς θα μπορούμε να ρωτήσουμε το Ζήκο τι απάντησε? Ναι. Υπόστεγο. Το ξέρα, αλλά μου αρέσει να τα ακούω. Έλα ρε, αυτό είναι πολύ γνωστό. Σωστά έχει απαντήσει μόνο το καμάκι. Μα υπόστεγο κι εσύ. Υπόστεγο. Μα δεν άκουσα καλά και μετά έχω... Ναι, ναι, αυτό ήταν. Είχε και συνεχεία σήμερα, βρέχει και όλα αυτά. Καλογίες. Ήταν και κάτι εξωγήινη τριγύρω και μας. Κατάλαβες, ναι, είχαν κατέβει τα ούφο. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση. Από ποιον θα πάρω ο βαθμός? Από που κλέβει, συγγνώμη, ναι. Εγώ από που κλέβω, λέει. Ευχαριστώ που με επαναφέρει σε τάξη γιατί δεν είμαι καλά. Ευχαριστώ. Για πες, από που κλέβεις? Λέω να πάρω από τη Λόλα. Λόλα, Λόλα. Κοίτα, η Λόλα θα σε περιλάβει στο σπίτι μετά, η Λόλα. Σε βλέπω για μια εβδομάδα φασίνα στο σπίτι. Έχουμε Mr. Buzz και άλλη ερώτηση. Έχουμε άλλες δύο, ναι. Άλλες δύο. Άλλες τέσσερις. Για να δω, δεν το προλαβαίνεις. Κοιτάς και αν μαθηματικά εσύ, Τέσσερις θέλω ακόμα. Δύο ερωτήσεις έχουμε, δεν έχουμε τέσσερις. Κάνε τις τέσσερις. Αφήστε τις τέσσερις για να τις φτάσεις. Δύο έχουμε, συγγνώμη. Επόμενη ερώτηση, η πρώτη τελευταία. Κώστα, δεσμεύομαι. Εάν απαντήσει σωστά ο Ζήκος, κατεβαίνω κάτω για στριπτής. Δεσμεύομαι. Συγκεκριμένη ωραία. Το ελάττωμα στην ύφαση λέγεται Α. Παραφασία. Β. Παράφερνα. Γ. Παραφήνη. Ή Δ. Παραφασάδα. Σωστή απάντηση είναι... Πραγματικά, έτσι και έχει απαντήσει ο Ζήκος σωστά και δεν κατέβεις κάτω. Δεν ξέρω, θα πάρω μια κάμερα από εδώ, από τις κάμερες που έχουμε και θα ανέβω πάνω στο κοντρόλ, αλήθεια σου λέω. Ξεκίνησες το συλλογισμό σου λέγοντας να έχει απαντήσει σωστά ο Ζήκος. Νομίζω ότι είναι παραφασία. Γιατί ρε Ζήκο δεν μου το έκανες αυτή τη χάρη, γιατί. Σωστά είναι, η σωστή απάντηση είναι το Δέλτα παραφασάδα. Και δεν έχει απαντήσει κανένα σωστά, Ζήκο, σε παρακαλώ. Αυτό ισχύει τώρα, Mr. Buzz, και για αυτή την ερώτηση, έτσι. Εντάξει, η τελευταία δεν είναι δύσκολη, αλλά εντάξει, Ζήκο είναι αυτό, ισχύει και για αυτή, εντάξει. Ωραία, φύγαμε μέσα, deal, deal. Πάμε. Τι είναι η λουμπάρδα? Α. Λουμπάγκο. Β. Κανόνι. Γ. Λαμπάδα. Ή Δ. Είδος τυριού, Ζήκο. Σωστή απάντηση είναι... Β. Κανόνι! Και έχουν απαντήσει όλοι σωστά, αλλά πιο γρήγορα η Λόλα! Όπα, όπα, όπα. Θέλω να μας πεις πρώτα, ναι. Γιατί μας είπε ότι θα κατέβει, αν απαντήσει σωστά. Δεν έχει σημασία που δεν ήταν πιο γρήγορος. Πες μας εσύ από πού κλέβεις πρώτα. Από τον κύριο, το μεσχέρι. Από τον καμάκι, παρακαλώ, το 300 να φεύγουνε. Και θα ήθελα τώρα το Mr. Buzz. Mr. Buzz, έρχομαι σε σένα. Γεια, σε περιμένω. Έλα, κατέβα. Όχι, με συγχωρείς, εγώ είπα ότι αν απαντήσει σωστά ο Ζήκος, απάντησε. Πιο γρήγορος τώρα. Όχι για πιο γρήγορος, δεν το είπε για πιο γρήγορος. Όχι, είπε σαν απαντήσει σωστά. Κατέβα, κατέβα. Εγώ δεν συνεχίζω. Έρχομαι, παιδιά, έρχομαι, ετοιμαστείτε. Έλα, σε περιμένουμε. Σκαλματόφερα, βγάλετε καπνούς εδώ να βγει ο Mr. Buzz. Κοιτάξτε πίσω από το κοινό, βλέπετε έναν ωραίο που κάνει στριπτής. Όχι. Δεν είμαι εγώ αυτός. Mr. Buzz μας δουλεύει, νομίζω, Τροπή, παιδιά, να κάνετε στριπτής. Το πρόγραμμα που παρακολουθείτε είναι κατάλληλο για όλους. Επιθυμητή ή γονική συνένεση.
Εδώ είχε ένα φερμάρ που μετά το θυμήθηκα και είπα να το κάνουμε λίγο πλάκα. Δεν είσαι σωστός, Mr. Buzz. Θα το θυμάμαι. Να ξέρεις. Εάν απαντήσεις άλλη μία ερώτηση στον επόμενο γύρο στο τελικό, θα κατέβω αλήθεια. Ωραία. Αν κερδίσεις το παιχνίδι, τι θα κάνεις. Εντάξει, ναι. Το τερμάτισες κι εσύ. Δηλαδή ντροπή, ντροπή, ντροπή σου, αλήθεια. Να γελάει και ίδιος. Ναι, δηλαδή προσπαθώ να σε προστατέψω και δεν με βοηθάς και εσύ γελάς και εσύ. Είναι κόλπο και αυτό. Πες μου, περίμενε, πες μου τι θες να κάνει. Άμα κερδίσεις εσύ το παιχνίδι, τι θες να κάνει, Mr. Bass. Πρώτο να κατέβει να τον δούμε. Να έρθει να το δούμε και live. Άμα κρίνω τη φωνή του, πρέπει να είναι πολύ ωραίο ο αγόρι. Έτσι. Θέλω να σου πω ότι μοιάζουμε λίγο, μοιάζουμε. Λοιπόν, θα έρθω και εγώ από αυτή την πλευρά του πλατό και να δούμε μαζί τη γενική βαθμολογία, παρακαλώ, πώς έχει διαμορφωθεί. Έχω αγωνία. Σταθερότα στη Ζήκο, νομίζω ότι είναι δύσκολο. Πώς το έχεις καταφέρει να είσαι πάντα πρώτος από το τέλος. Δεν έχω πρωτογενές πλεόνασμα. Ο Ζήκος είναι στην τρίτη θέση με 500 βαθμούς. Ο φίλος μας ο Καμάκης εδώ δίπλα μου είναι με 900 βαθμούς στη δεύτερη θέση. Και αυτή η όμορφη μανούλα αξιωματικός. Η Λόλα είναι με 3.600 βαθμούς στην κορυφή. Συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Mr. Buzz, αν δεν κάνω λάθος, δεν είναι η πρώτη φορά που ένας παίκτης φτάνει τόσο ψηλό στο σκορ. Ναι, ναι, είναι η πρώτη φορά. Και η πρώτη φορά που ένας παίκτης φτάνει τόσο κάτω για το Ζήκο, το λέω. Έχεις πάει κόλλημα με το Ζήκο, κόλλημα. Λατρεύω, γι' αυτό είναι ο αγαπημένος μου παίκτης. Ένα χειροκρότημα για το Ζήκο. Κάνε το κοινό σου έτσι λοιπόν. Και όσο φωνάζουμε για το Ζήκο, εγώ θέλω να φωνάξω την Άννα κοντά μου, την Ανούλα. Πώς το έκανε κάτι τέτοιο, δεν έκανε. Λοιπόν, Ανούλα μου, θέλω να μας πεις και όσο θα μας λες εσύ, εγώ θα τα δείχνω, τι μας προσφέρει αυτό το υπέροχο, μοναδικό προϊόν το σιρόπι υγείας και ομορφιάς John Noah Awards. Τι μας προσφέρει. Δίνει ζωντάνια, ευεξία και όρεξη για ζωή. Επίσης, βοηθάει στο μεταβολισμό αφού τον ενεργοποιεί. Επίσης, ενισχύει τις αρθρώσεις και μειώνει τους πόνους. Βοηθά στην οστεοαρθρίτιδα. Κάνει το δέρμα όμορφο, σφιχτό, λαμπερό και ελαστικό, λίο και υγιές. Λειτουργεί ενάντια στις ιώσεις και θωρακίζει το ανοσοποιητικό ενάντια των ασθενειών. Είναι αντιγυραντικό, δουλεύει ενάντια στο χρόνο, δίνει ζωντάνια και ομορφιά. Προσφέρει ηρεμία και διώχνει το στρες. Λειτουργεί ως μέσο ευεξίας, φροντίζει τα νύχια, δίνει λαμπερά μαλλιά, ενώ λειτουργεί ενάντια της τριχόπτωσης. Βοηθά στην όρεση και είναι κατάλληλο συμπλήρωμα για όσους πάσχουν από διαβήτη. Έχει δράση ενάντια στη βλαβερή ακτινοβολία του ήλιου, απομακρύνει τις ελεύθερες ρίζες και τελευταίο και πιο σημαντικό, έχει υπέροχη γεύση, βανίλια και φράουλα. Ένα προϊόν κάνει όλα αυτά, όλα αυτά. Και έχει συγκλονιστική γεύση, γι' αυτό το ήπια τώρα εδώ πέρα, βλέπετε. Ήπια και πολύ, Αγαρά, θα το πιω όλο μέχρι να τελειώσουμε. Και έχει προσιτή τιμή. Αυτό είναι νομίζω πολύ σημαντικό, γιατί ένα προϊόν που προσφέρει τόσο πολλά πράγματα, να μπορεί να το αγοράσει και όλος ο κόσμος. Αυτό είναι το σημαντικό και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον John Noah Awards που έχει κατασκευάσει αυτό το προϊόν. Θα το βρείτε σε όλα τα φαρμακεία. Λοιπόν, κορίτσι μου όμορφο, κορίτσι μου γλυκό, δώσ' μου τις κάρτες εδώ να τις αφήσουμε. Τι θες να κάνουμε? Πού φτάσαμε βασικά? Παίξαμε πρώτα, παίξαμε μάζεψε βαθμούς. Μετά παίξαμε σε ποιον θα σκάσει βόμβα. Μετά την τουρτομαχία, το γύρο τον λατρεύω. Τώρα παίξαμε ο πιο γρήγορος κλέφτης και μας έχει μείνει. Τελευταίος και πιο ωραίος νομίζω. Ακριβώς, ο τελευταίος και πιο ωραίος γύρος του παιχνιδιού.
Θα σας πω μετά τις διαφημίσεις όμως, γιατί θα γεννήσουν, θα τους έρθει ουρανοκατέβατα. Θα μάθω ποιος θα είναι ο μεγάλος νικητής του Super Bass που θα διεκδικήσει 2.000 ευρώ. Διαφημίσεις. Εδώ είμαστε, παιδιά! Πριν τη διαφημίση σας είπα ότι θα δούμε, θα μάθουμε το μεγάλο νικητή του Super Bowl που θα κερδίσει 2.000 ευρώ! Θέλω να σας πω όμως, πριν φτάσουμε σε αυτό το σημείο, ότι έχει κυκλοφορήσει αυτό το υπέροχο σιρόπι υγείας και ομορφιάς από τον John Noah Awards. Ένα σιρόπι που πραγματικά δίνει στον οργανισμό σας ό,τι καλύτερο έχει δημιουργηθεί μέχρι σήμερα. Το μοναδικό αυτό προϊόν θέλω να σας πω για άλλη μια φορά, γιατί νομίζω τώρα τα θυμάμαι όλα καλά και σωστά. Φροντίζει τα νύχια να είναι δυνατά και να μην σπάνε. Λαμπερό δέρμα, λαμπερά μαλλιά, λειτουργεί κατά της τριχόπτωσης. Βοηθάει στον έλεγχο του βάρους, προστατεύει από την ηλιακή ακτινοβολία, προσφέρει ηρεμία, ευεξία, μειώνει τους πόνους των αρθρώσεων για τις πιο μεγάλες ηλικίες, τους ανθρώπους πιο μεγάλης ηλικίας, και το πιο σημαντικότερο, θα το βρείτε σε πάρα πολύ προσιτή τιμή. Σε πολύ προσιτή τιμή και έχει συγκλονιστική γεύση. Το βρίσκεται σε όλα τα φαρμακεία. Σε όλα. Έφτασε η στιγμή που όλοι περιμέναμε, παιδιά. Πάμε. Καλή επιτυχία. Πάμε. Η βαθμολογία παίζει ρόλο για τις ζωές που θα πάρετε τώρα. Αλλά σε αυτό το γύρο, στο τελικό, έχουμε δει μεγάλες ανατροπές. Λοιπόν, τελικός γύρος. Η γλίτσα. Δεν θα σας πω πολλά πράγματα. Πάμε να μάθουμε κατευθείαν. Εκεί καλά κοιτάτε. Καλά κοιτάτε. Πάνω σας είναι τα κανόνια που θα σας ρίξει τη γλίτσα. Πάμε να μάθουμε από το Mr. Buzz τους κανόνες. Οι παίκτες καλούνται να απαντήσουν σε γενικές ερωτήσεις. Απαντάνε όλοι, αρκεί να είναι εντός χρόνου. Ο τρίτος στη βαθμολογία έχει δικαίωμα να δώσει μία λάθος απάντηση. Στη δεύτερη πέφτει πάνω του η γλίτσα και αποχωρεί. Ο δεύτερος έχει δικαίωμα να δώσει δύο λάθος απαντήσεις και ο πρώτος τρεις. Όποιος τη βγάλει καθαρή είναι ο νικητής του Super Bass. Καταλάβατε, παιδιά! Πολύ απλά τα πράγματα. Εδώ δεν θέλουμε την ταχύτητα, γιατί πάλι υπάρχει χρόνος, αλλά δεν μας ενδιαφέρει να δούμε τον πιο γρήγορο. Όποιος απαντήσει σωστά. Okay. Το θέμα είναι να απαντάτε σωστά για να μην χάνετε τις ζωές σας, που θα δούμε πώς θα μετατραπούν η βαθμολογία σας σε ζωές. Πάμε να δούμε τη γενική βαθμολογία και να μας εξηγήσει ο Mr. Buzz την μετατροπή των βαθμών σε ζωές. Mr. Buzz. Η Λόλα έχει τρεις ζωές. Το Καμάκι έχει δύο ζωές και ο Ζήκος είναι καλό παιδί και μια ζωή. Που αυτό σημαίνει ότι έχετε τις ζωές σας. Εσύ, ας πούμε, Ζήκο, που έχεις μία ζωή, έχεις δικαίωμα να κάνεις μία λάθος απάντηση και να χάσεις τη μία σου ζωή. Και αν ξαναπαντήσεις λάθος, σου έρχεται κατά κέφαλα. Ναι, στη δεύτερη. Ναι, λέμε να σε κρατήσουμε λίγο, μην μας λείψεις. Αυτό σημαίνει και στους άλλους εσύ δύο ζωές, δύο λάθος απαντήσεις και εσύ τρεις, Λόλα. Όταν χάσετε τη ζωή σας, όποιος απαντήσει λάθος, πέφτει η γλίτσα κατευθείαν. Λοιπόν, θέλω να περάσω εσάς από το σπίτι, να σας το θυμίσω για άλλη μία φορά. Θα σας το θυμίσω κι άλλη μία φορά, αλλά καλό είναι να σας το λέω συνέχεια. Πάρτε το κινητό σας γρήγορα, μην αργείτε, παιδιά, μην αργείτε, γιατί αυτό το iPhone 6 είναι ό,τι καλύτερο κυκλοφορεί. Στείλτε ε στο 54991. Απαντήστε σωστά σε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορείτε και αυτός που θα δώσει προφανώς τις περισσότερες σωστές απαντήσεις, το ξαναλέω, θα κερδίσει ένα ολοκένουργιο iPhone 6! Ένα πολύ χρήσιμο τηλέφωνο που κάνει τα πάντα κυριολεκτικά και δεν είναι καθόλου φτηνό σας πληροφορώ, είναι ένα ακριβό δώρο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. Πάμε. Θέλετε. Yeah, πάμε. Ο Καμάκης είναι έτοιμος. Λόλα. Έτοιμη. Ζήκο. Γεννήθηκε έτοιμος. Γεννήθηκε. Πάμε λοιπόν. Πρώτη ερώτηση, Mr. Buzz. Κατά
Καταρχήν, λέω να ρωτήσουμε τα παιδιά, τη Λόλα και το Καμάκι, να δεσμευτούν. Εάν κερδίσει η Λόλα, για παράδειγμα, το Καμάκι θα μαγειρεύει σπίτι για μια εβδομάδα, ναι ή όχι? Δεν ξέρει. Έχουμε πρόβλημα. Δεν ξέρει να μαγειρεύει, θα παραγγέλνει. Αν μαγειρεύει, έχουμε πρόβλημα. Θα παραγγέλνει απ' έξω και θα πληρώνει ο Καμάκης. Θα σκουπίζει για μια εβδομάδα ή δεν ξέρει αυτό? Δεν ξέρω. Αυτό το ξέρει, το ξέρει. Αυτό το ξέρει. Θα ταΐζει το μωρό, αυτό εκεί είναι το δύο. Θα ξυπνάει το βράδυ, εκεί είναι το δύσκολο. Εκεί. Θα ξυπνάει το βράδυ, Λόλα. Θα ξυπνάει, θα ξυπνάει. Θα ξυπνάει, θα ξυπνάει. Εγώ νομίζω ότι ο Καμάκης, έτσι όπως το είπε, σημαίνει ότι ξυπνάει εκείνος το βράδυ. Ξυπνάει. Ξυπνάει. Σε βοηθάει πολύ. Έχεις βοήθεια δηλαδή? Έχω. Έχει. Έχει. Είναι σωστός πατέρας, παιδιά. Σωστός πατέρας. Έτσι είναι οι σωστοί πατεράδες. Βοηθάνε τη γυναίκα τους στις δύσκολες δουλειές αυτές που είναι τα βιβλιακά, το μωρό, όλα αυτά. Γιατί δουλεύει το κορίτσι και ως δεν κάθεται. Λοιπόν. Κανόνες τραγάστα το ζήκο όμως το τέλος, μην ξεχνιόμαστε. Είπαμε πάρα πολλά νομίζω. Mr. Buzz, πρώτη ερώτηση. Φύγαμε. Ο Μέλλας όμως ήταν η κύρια τροφή των Σπαρτιατών πολεμιστών. Το κρέας ποιου ζώου περιείχε? Α. Βουβαλιού. Β. Χείρου. Γ. Βοδιού. Ή Δ. Κατσικιού. Σωστή απάντηση είναι Β. Χείρου. Σωστά έχουν απαντήσει ο Ζήκος και ο Καμάκης. Η Λόλα έχει απαντήσει λάθος και έχει χάσει τη μία τη ζωή και έχει έρθει σε ίσες ζωές με τον άντρα της, τον κύριο Καμάκη. Επόμενη ερώτηση, για να δούμε. Πώς ονομάζεται το αεροδρόμιο των Κυθήρων? Α. Αριστοτέλης Ωνάσης. Β. Αλέξανδρος Ωνάσης. Γ. Χριστίνα Ωνάση. Ή Δ. Μαρία Κάλλας. Σωστή απάντηση είναι το Β. Αλέξανδρος Ωνάσης. Ο Ζήκος άργησε λίγο να απαντήσει, περίμενε να κλείσει εισιτήριο στο αεροδρόμιο για να το τσεκάρει. Δεν απάντησε, Ζήκο. Αφού ήρθε στα δευτερόλεπτα, δεν έχει ακόμα. Πού έχεις απαντήσει? Αφού έχει απαντήσει ο άνθρωπος, έχει απαντήσει, παιδιά. Σωστά, λοιπόν. Θα δούμε, παρακαλώ, ότι ο Αλέξανδρος είναι, ο Αλέξανδρος Ωνάσης είναι το σωστό. Ευχαριστώ. Και σωστά έχει απαντήσει ο Ζήκος και ο Καμάκης. Τσάμπα πάνε γνώση. Η γνώση μου πάνε τσάμπα. Λόλα. Θα χάσεις από το Ζήκο, Λόλα. Για πάμε στην επόμενη ερώτηση να δούμε τι θα δούμε. Ο Ζήκος έχει πάρει τα πάνω του σιγά σιγά. Έχει πάρει φωτιά. Εντάξει, αν γίνει αυτό το θαύμα θα μιλάμε για την ανατροπή του αιώνα. Εσύ... Ποια δύο βασικά χρώματα μαζί κάνουν το πράσινο? Α. Μπλε και κίτρινο. Β. Μπλε και κόκκινο. Γ. Κίτρινο και κόκκινο. Ή Δ. Κόκκινο και γκρι. Έχουν απαντήσει οι παίκτες μας. Και σωστή απάντηση είναι το προφανές. Μπλε και κίτρινο. Το Α. Και δεν χάνει κανένα ζωή γιατί έχετε απαντήσει όλοι σωστά. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Ποια ηθοποιό δεν έχει παντρευτεί ο Τόμ Κρούζ? Α. Νικόλ Κίτμαν. Β. Μίμι Ρότζερς. Γ. Κέιτι Χόλμς. Ή Δ. Κάμερον Διάς. Έλα, Ζήκο. Απάντησαν όλοι οι παίχτες μας και η σωστή απάντηση είναι... Κάμερον Διάς το Δέλτα! Και έχετε απαντήσει όλοι σωστά! Τι γίνεται! Νομίζω θα δυσκολευτούμε με αυτή την τριπλέτα να βρούμε νικητή, να δούμε νικητή. Για να δούμε. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Ποιος μήνας αλλάζει όταν έχουμε δίσεκτο έτος? Α. Σεπτέμβριος. Β. Νοέμβριος. Γ. Δεκέμβριος. Ή Δ. Φεβρουάριος. Έχουν απαντήσει όλοι οι παίκτες και σωστή απάντηση είναι το Δ. Φεβρουάριος. Mr. Buzz, παρακαλώ. Πώς σου φαίνεται που έχουν απαντήσει ξανά όλοι σωστά? Το τέλος του παιχνιδιού θα περάσετε όλοι από αντι-doping control.
Για πάμε, επόμενη ερώτηση. Η έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής βρίσκεται Α στη Βέρνη, Β στο Παρίσι, Γ στη Γενέβη ή Δ στη Λοζάνη. Το καμάκι απάντησε, η Λόλα απάντησε και μένει ο Ζήκος. Και σωστή απάντηση τώρα που απάντησε ο Ζήκος είναι... Ποια είναι η σωστή απάντηση? Α Βέρνη, Β στο Παρίσι, Γ στη Γενέβη ή Δ στη Λοζάνη. Σωστή απάντηση λοιπόν είναι... Δ στη Λοζάνη! Σωστά έχει απαντήσει. Μόνο το καμάκι! Μπράβο, καμάκι, μπράβο. Είσαι δυνατός, Πέπτη. Αυτό θα πρότεινα και εγώ τώρα, στη Λόλα και στο Ζήκο, να βάλουν τις κουκούλες τους, γιατί μπορεί να βρίξει. Λοιπόν. Σαν να έχετε έρθει από την NASA είσαστε. Έτοιμοι. Λοιπόν, θέλω να πω σε εσάς από το σπίτι πριν σας πω τι θα κάνουμε παρακάτω. Πάρτε το κινητό σας γρήγορα, γρήγορα. Τελευταία ευκαιρία, παιδιά. Στείλτε ε στο 54991. Απαντήστε σωστά σε όσες περισσότερες ερωτήσεις μπορείτε. Και αυτός που θα δώσει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις θα κερδίσει έτσι απλά ένα ολοκένουργιο, εκπληκτικό κινητό iPhone 6, παρακαλώ! Παιδιά, ο κύριος Καμάκης έχει δύο ζωές, που σημαίνει δύο λάθος απαντήσεις. Η Λόλα και ο Ζήκος δεν έχουν καμία ζωή, που σημαίνει ότι με την πρώτη λάθος απάντηση που θα δώσουν, μας αποχαιρετούν από το παιχνίδι. Έχουμε ξαναδεί να φεύγουν, να απαντάνε και οι δύο λάθος, όχι εσείς, ενώ σε άλλο παιχνίδι, και να φεύγουν και οι δύο μαζί και να μένει ο άλλος παίχτης μόνος του νικητής πολύ γρήγορα και πολύ εύκολα. Για να δούμε τι θα δούμε μετά τις διαφημίσεις όμως θα το μάθουμε. Εδώ είμαστε, παιδιά, θα μάθουμε τώρα ποιος είναι ο μεγάλος νικητής του Super Bass, θα μάθουμε. Παιδιά μου, η Λόλα και ο Ζήκος, στην επόμενη λάθος. Ήρθαν τα X-Files, ε. Ανάμεσα από αυτά τα δύο X-Files, από αυτά τα δύο εξωτικά εδώ. Λοιπόν. Τελετάβους. Δεν έχουν καμία ζωή. Θα πάρω το σοβαρό μου τώρα. Δεν έχουν καμία ζωή. Στην επόμενη ερώτηση, αν κάνουν λάθος... Θα πάρω κάτι τόσο σοβαρό. Αν κάνουν λάθος, θα σκάσει γλίτσα πάνω τους και θα μας αποχαιρετήσουν και θα κάνουν τον Καμάκι νικητή. Γι' αυτό πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους. Πρέπει να βάλουν τα δυνατά μας, πρέπει να βάλετε τα δυνατά σας. Για να καταφέρετε να κερδίσετε τον Καμάκι. Τον Καμάκι. Νομίζω φτάνει το X-Files, δεν μπορώ άλλο να είμαι τόσο σοβαρός. Βάλε κάτι χαρούμενο εκεί να ανέβουμε. Αχ, το ζήσαμε. Λοιπόν, και μετά από αυτό το... Ούτε εγώ ξέρω τι ήτανε. Την εμπειρία αυτή, την εμπειρία την τρομερή με τα X-Files. Πάμε στην επόμενη ερώτηση.
Αυτή είναι η σουμάδα. Α, σάλτσα. Β, σούπα. Γ, ποτό ή δέλτα κρέμα. Σουμάδα. Τι είναι η σουμάδα. Σάλτσα, σούπα, ποτό ή κρέμα. Σάλτσα, σούπα, ποτό ή κρέμα. Πάτα, ζήκο. Ποτό. Σωστή απάντηση είναι... Ετοιμαστείτε, έρχεται. Παράνε έτοιμα. Αυτό είναι μπάλο. Σιγά. Εγώ, αφού όποιος ζωής. Να δώσεις τη μία. Ποτό είναι, ποτό. Κώστα, πριν δώσεις τη σωστή απάντηση, μπορώ να κάνω μια ερώτηση. Παρακαλώ. Όχι, ένα χορευτικό δεν μ' αφήνει να κάνω. Επίτηδες, για να το κάνω. Υπάρχει κάποιος από τους τρεις, θέλω απλώς να σηκώσει το χέρι του, που στην ερώτηση τι είναι η σουμάδα έχει απαντήσει κρέμα. Σωστή απάντηση είναι το ποτό. Και ο Ζήκος έχει απαντήσει λάθος, που έχετε καταλάβει, γι' αυτό μας αποχαιρετάει από το παιχνίδι. Η Λόλα και το Καμάκι απαντήσαν σωστά, όπως καταλάβατε. Θα γίνει χαμός στο σπίτι, θα το εξηγήσει μετά η Λόλα του Καμακιού. Ζήκο, έλα κοντά μου. Δώστε ένα χειροκρότημα. Δώστε ένα χειροκρότημα. Συγχαρητήρια. Θα σε χαιρέταγα, αλλά είσαι μέσα στη γλίτσα. Μια γλύκα είναι η εκπομπή. Είμαι πολύ. Εδώ πέρα είδες. Σας παχαίνουμε. Δεν σας ομορφαίνουμε μόνο. Και μετά μας αδυνατίζετε. Και μετά σας αδυνατίζουμε, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Δώστε ένα χειροκρότημα, παιδιά. Πολύ καλός παίκτης. Θέλει να βάλει για δήμαρχος, μόλις μου είπε. Πού θα βάλει για δήμαρχος όμως, εδώ, εδώ, εδώ στο όνομα. Στη χαμένη Ατλαντίδα. Στο στούντιο. Στη χαμένη Ατλαντίδα. Δεν μπορώ με αυτά τα σχολιά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μπορείς να παρκάρεις τον εαυτό σου εδώ. Πάρκαρε εκεί. Και τώρα η μονομαχία για τις 2.000 ευρώ είναι ανάμεσα στη Λόλα και στον Καμάκι. Τον Καμάκι και τη Λόλα. Αυτό το υπέροχο ζευγάρι που έχουν ήδη ένα αγοράκι, κοριτσάκι. Αγοράκι. Ένα υπέροχο αγοράκι και περιμένουν ένα καινούριο μέλος να μεγαλώσουν την οικογένειά τους. Για να δούμε τι θα γίνει πριν τη μεγαλώσουν. Θα τον πλακώσει η Λόλα. Πάμε, πάμε. Επόμενη ερώτηση. Ποια χώρα πρωτοθέσπισε το μέτρο της άδειας μεταποδοχών για τους εργαζόμενους. Α, Γαλλία. Β, Βρετανία. Γ, Ελβετία ή Δ, Ιταλία. Απαντήσαν οι παίχτες μας. Σωστή απάντηση είναι... Γαλλία. Άγια μπροστά, ξέρει. Όχι, κάτσε μπροστά από το πόντιουμ, κάτσε κάτω από εκεί, λίγο πιο εδώ, πιο δεξιά, εκεί, πιο εκεί, πιο εκεί, λίγο πιο εκεί. Σωστή απάντηση είναι το Α, Γαλλία, και έχει απαντήσει σωστά η Λόλα! Τι γίνεται, κύριε Καμάκη, μόλις έχασες μία ζωή. Άμα χάσεις κι άλλη, θα το κάνετε ντέρμπι. Λοιπόν, εγώ αρχίζω και αγχώνομαι σιγά σιγά. Για πάμε στην επόμενη ερώτηση. Τι χρώμα έχουν τα αστέρια στην εθνική σημαία των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Α, μπλε, β, κόκκινο, γ, μαύρο ή δ, λευκό. Σκεφτείτε λίγο. Εγώ πότε το σκέφτηκα, καλά. Σ
Σωστή απάντηση. Άσπρο. Σκέψου λίγο την σημαία. Ή άσπρο ή μαύρο. Άσπρο, ε. Άσπρο ή μαύρο. Ή άσπρο ή μαύρο είναι το τέτοιο, τα αστέρια. Σκέψου λίγο τη σημαία. Ναι, τι σκέφτομαι. Μαύρο απάντησε. Μπλε. Μαύρο. Αν ήταν ασπρόμαυρο θα ήταν σημαία του ΠΑΟΚ. Τα αστέρια λέω μωρέ. Μπλε, πάνω αριστερά. Με άσπρο, λευκό δηλαδή, που είναι το δέλτα, αστεράκια και κόκκινες γραμμές. Γιατί έχει απαντήσει σωστά η Λόλα πάλι μόνο. Γιατί κάνει εικόνα τη σημαία, γιατί. Εύκολη ερώτηση. Ονομαχία, νομίζω το ζευγάρι απόψε. Δεν θέλω να σκεφτώ τι θα γίνει στο σπίτι απόψε. Είναι ντέρμπι το παιχνίδι. Το έχετε καταφέρει και το έχετε κάνει ντέρμπι. Δεν έχετε καμία ζωή κανένα σα. Βάλει καμιά κουκούλα. Ορίστε. Να βάλει καμιά κουκουλίτσα. Βάλει την κουκούλα, καλά σου λέει. Τώρα δεν έχει ζωή. Άμα απαντήσει λάθος, ας ούρθει. Όποιος απαντήσει λάθος. Αν απαντήσετε και οι δύο λάθος, δεν πιάνετε γιατί θέλουμε νικητή. Θα κερδίσει ο Ζήκος άμα απαντήσει. Θα ξαναρίξουμε γλίτσα στο Ζήκο, ναι. Αν απαντήσετε σωστά, πάμε στην επόμενη ερώτηση. Οπότε, για να δούμε τι θα δούμε. Επόμενη ερώτηση. Σε ποιο νησί των Επτανήσεων γυρίστηκε η ταινία «Το Μαντολίνο του Λοχαγού Κορέλη» Α στην Κέρκυρα, Β στην Κεφαλονιά, Γ Λευκάδα ή Δ Ζάκυνθο. Νομίζω να κέρδισε. Σωστή απάντηση είναι... Θέλω λίγο τη μουσική αγωνία, παρακαλώ. Ποιο είναι? Ναι. Νομίζετε ότι έχετε απαντήσει σωστά? Έχουμε απαντήσει το ίδιο, οπότε... Ορίστε. Αφού απαντήσαμε, είπαμε τις απαντήσεις και ήταν οι ίδια, οπότε εντάξει. Νικητής. Τι κάνεις, το έκρε μέσκα. Το φουκό. Σωστή απάντηση λοιπόν είναι... Βήτα Κεφαλονιά! Και έχουν απαντήσει και οι δύο παίκτες σωστά! Συγχαρητήρια! Ελπίζω να μην συνεννοηθήκατε. Να μην έκλεψες καμάκι, να μην κοίταξες την απάντησή της. Όχι. Ποτέ. Ούτε εσύ Λόλα την απάντησή του. Ούτως ή άλλως, παιδιά, όποιο και να κερδίσει, το ίδιο σπίτι θα πάρει τα λεφτά. Το είπαμε αυτό. Ναι. Μην αγχώνεστε. Το θέμα είναι ποιος έχει το πάνω χέρι. Ωχ, μάνα. Επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Φέρτε πίσω το Ζήκο, θα χρειαστεί. Στην ταινία ο μπακαλόγατος του Κιτσάρα υποδίεται ο Α. Κώστας Δούκας, Β. Νίκος Ρίζος, Γ. Θανάση Μιλωνάς, Δ. Νίκος Φέρμα. Γεια σας. Αντίο. Σωστή απάντηση είναι... Και πάτσες. Το 3. Κι εγώ. Σώστα. Νίκος Ρίζος στο Β. Και έχετε απαντήσει και οι δύο λάθος. Οπότε δεν μπορούμε. Τώρα καταλάβαμε γιατί παντρευτήκατε. Γύρισε ο Τέτζερης και βρήκε το καπάκι. Δηλαδή δεν παλεύεστε άλλο. Δεν έχουμε νικητή. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Η σημαία ποιου κράτους έχει τρία χρώματα, Α Δανίας, Β Αυστρίας, Γ Γαλλίας ή Δ Σουηδίας. Σωστή απάντηση είναι... Με και εγώ τα σημαία. Γ Γαλλία. Και έχετε απαντήσει και οι δύο σωστά. Τι θα γίνει, και οι δύο σωστά και οι δύο λάθος, το απαντάτε. Παιδιά, πληθούμε κιόλας. Νομίζω το Ζήκο θα βάλουμε να κερδίσει. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Στη βραβευμένη με Όσκαρ ταινία American Beauty, ο Kevin Spacey ερωτεύεται Α τη συνάδελφό του, Β την κουνιάδα του, Γ τη φίλη της κόρης του ή Δ τη γειτόνισσά του. Τώρα. Σωστή απάντηση είναι το Γ τη φίλη της κόρης του. Το και έχουν απαντήσει και οι δύο σωστά. Πάμε, επόμενη
ανάπτυξη γρήγορα τώρα. Θα το πάω γρήγορα για να κάποιο να κάνει λάθος. Πάμε. Πού γεννήθηκε ο συνθέτης Μάνος Χατζηδάκης? Α στην Αθήνα, Β Χανιά, Γ Ρέθυμνο, Δ Ξάνθη. Σωστή απάντηση είναι η Ξάνθη, το Δέλτα. Και οι δύο λάθος. Για πάμε, επόμενη ερώτηση, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα. Στην ταινία «Η ζωή είναι ωραία», ο Ρομπέρτο Μπενίνι κυκλοφορεί με Α αυτοκίνητο, Β πατίνι, Γ ποδήλατο ή Δ μηχανή. Σωστή απάντηση είναι το Γ ποδήλατο και οι δύο σωστά. Μας κάνετε πλάκα, δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, επόμενη ερώτηση, παρακαλώ. Δεν κυλεύω. Ποιο από τα παρακάτω είναι πιο παλιό? Α το Facebook, Β το Twitter, Γ YouTube ή Δ Google. Δεν είμαι σίγουρος. Είναι Δ Google. Και τελικά δεν κλέβουν, απλά ταυτίζονται. Είναι και οι δύο σωστά, έχουν απαντήσει. Επόμενη ερώτηση. Ποιος μήνας του έτους είναι αυτός που θα τελειώσει με το παιχνίδι? Έχει πάρει το όνομά του προς τιμήν Ρωμαίου ηγέτη. Α Ιούνιος, Β Οκτώβριος, Γ Ιανουάριος ή Δ Ιούλιος. Σωστή απάντηση είναι το Δ Ιούλιος. Και έχουν απαντήσει σωστά και οι δύο ή έχουν κάνει λάθος και οι δύο? Έχουν κάνει σωστά και οι δύο, παιδιά. Το βλέπετε και στην οθόνη σας, δηλαδή. Βλέπω ένα σκαμπό θα ήθελα από την παραγωγή. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Στην ταινία «Κάτι κουρασμένα παλικάρια», ποιος λέει την ατάκα? Τη χούφτωσες, τη χούφτωσες? Α Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, Β Λάμπρος Κωνσταντάρας, Γ Σταύρος Ξενίδης ή Δ Χρόνης Εξαρχάκος. Σωστή απάντηση, γιατί! Σωστή απάντηση είναι Διονύση Παπαγιαννόπουλος το Α. Και βλέπω, πατάει κόκκινο κουμπί, λέω, έχουμε έναν έξτος. Βλέπω και τη Λόλα κόκκινο κουμπί και οι δύο λάθος. Πάμε, επόμενη ερώτηση. Θα τελειώσω. Από τα παρακάτω θα λιποθυμίσω, χρειάζομαι για να βγάλω ταυτότητα. Α, αφημί, Β, διαβατήριο, Γ, άμκα ή Δ, ληξιαρχική πράξη γέννησης. Σωστή απάντηση είναι το Δέλτα ληξιαρχική πράξη γέννησης. Λόλα, κάτσε πιο εκεί, κάτσε πιο εκεί. Μην αγχώνεσαι, Λόλα, μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, Λόλα, σήκωσε το κεφάλι σου. Συγχαρητήρια. Καμάκι! Ελάτε, ελάτε, ελάτε κοντά, ελάτε κοντά. Να πούμε. Ελάτε, ελάτε, ελάτε κοντά. Ναι. Πρόσεξε, πάρε τη γυναίκα σου, μη γλιστρήσει η γυναίκα. Ναι, γιατί γλιστράει με τη γλίτσα. Ελάτε κοντά, βάλτε τον Καμάκι στο κέντρο, που είναι ο μεγάλος νικητής του Super Bass και κερδίζει 2.000 ευρώ. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, και όσο φιλούνται και αγκαλιάζετε, μπορείτε να αγκαλιάζετε, να φιλιέστε. Λοιπόν, νικητής μας, μεγάλος νικητής μας είναι ο Καμάκης. Συγχαρητήρια στη Λόλα. Συγχαρητήρια στον Ζήκο. Τι θα τα κάνεις τα 2.000 ευρώ, θα τα πάτε ταξίδι, τι θα τα κάνετε για το σπίτι, κάτι για το μωρό? Εντάξει, τώρα έρχεται η γένα. Έρχεται η γένα, εκεί θα πάνε. Με ένα πόνο που λένε, καλή λευτεριά, σου εύχομαι να ζήσετε, να κάνετε πολλά παιδάκια και στα δικά σου. Και στα δικά σου, εμείς εδώ, όποιος θέλει μπορεί να έρθει, παιδιά, μπορείτε να έρθετε από κάτω, ελάτε κοντά μας. Εμείς εδώ σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, ελπίζω να σας κρατήσαμε μια ωραία συντροφιά για το απόγευμά σας. Θα είμαστε εδώ το επόμενο Σάββατο στις 5.30, ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων από όλους εμάς. Φιλάκια πολλά!